τακατακα. Τι έγινε, μπήκαμε μέσα από τάσμε, κάνεις τραγουδά εγώ και με βάζεις να εκτεθώ. Είσαι, έχεις καλυφωνίξ. Καλυφωνίξ, μπα όχι, ναι, κακοφωνίξ θα έλεγα ότι είμαι. Ναι. Ναι, δεν το έχω σε αυτό, εντάξει. Ε, σε, καλά, εντάξει, δεν θα τα έχεις κιόλα. Δεν θα τα έχεις κιόλα, εντάξει. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, από τραγούδι δεν πας καλά, δεν τραγουδάς καλά. Από ποδόσφαιρο είσαι άμπαλος. Ναι. Εντάξει. Στις γυναίκες σου βγάζω το καπέλο, το έχεις, το έχεις. Πάντως στο ποδόσφαιρο, επειδή είμαι άμπαρος, η ομάδα που στηρίζω πήρε πρωτάθλημα. Είναι ταμπλούχος, πρωταθλητής, αίτητος. Τι να κάνουμε. Χριστό, μπήκε η λούμπα. Μπήκε ξανά άλλη μία. Θα το λέω. Μην το λες. Περίμενα να το λέω, 34. Σωστά. Ήμουν 15 χρόνια. Μα λες μια πραγματικότητα, είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, τι να κάνουμε. Και λίγες φορές το λέω. Το φετινό κύπελο, να δεις πώς θα το λέω. Το φετινό κύπελο. Μπράβο, ρε Χρήστο. Το κύπελο. Μπράβο, ρε Χρυσάρα. Το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, μήπως, ο αυτοκράτορ. Καλά, και εσύ καλά πας. Για απαντήστε τώρα και οι δυο. Το ευρωπαϊκό αυτοκράτορ στο μπάσκετ, το Άρης. Που δεν έχει συμμετοχή. Και εσύ καλά ξεκίνησες. Καλά πήγες. Εγώ παίζω όμως. Εγώ παίζω, φιλαράκι, Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω να παίζω, ρε φίλε. Όταν παίζω, θέλω να το διεκδικώ. Δεν δικαιούσε να παίξεις. Δεν βγήκες να μου να παίξεις. Wild card μας δώσαν, δεν μπορούμε. Εμείς είμαστε. Πώς? Wild card. Wild card. Wild card. Άγρια κάρτα. Είναι αυτή, είναι κάρτα, βαράει χαστούκια. Το wild είναι το μπαλαντέρ στα φρουτάκια. Αυτό δεν είναι το wild που λέει κερδίζει τα πάντα. Δεν ξέρω. Φρουτάκια δεν είναι με το φρουτακίο, να σου πω την αλήθεια. Να τα τρώνε, να παίζω φρουτάκια, όχι. Είμαι εκείνο. Όχι βέβαια. Το πιο πέρα, δόθηκε. Πάμε στοίχημα αυτά. Να παίζει και στοίχημα. Λίγο. Με τέτοια μούτρα παίζει στοίχημα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πω, ρε, δηλαδή, μόνο οι ωραίοι παίζουν στοίχημα. Δεν κατά, ο παπ θα είχε μπει μέσα. Ναι, λοιπόν. Πάει να, φίλε, πάει να κοιταχθεί στο καθρέφτη και βγάζει ποδάρι ο καθρέφτη και φεύγει. Τι μα λε. Φαντάσου, ρε φίλε, και παίζει στοίχημα. Να καλησπέρισουμε τον κόσμο όλο του Λίμπερο, του ακροατέ. Γιατί είσαι αγενέστατο, ποτέ δεν καλησπέρισε τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλου. Εσύ δεν μίλησε πρώτο. Εσύ μίλησε πρώτο. Όχι, λέει, παιδιά. Εσύ τραγουδούσα. Δεν τραγουδούσε, πότε πέσα. Δεν μιλούσα. Έλα, έλα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Μια καμία ραδιομέγαρο έχουμε, ρε παιδί. Ναι, βέβαια. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, είπαμε τα μπλούχα. Ναι, και το λέμε. Γράφε. Αυτό ισχύει. Γράφε. Δύο φορές. Γράψε. Λοιπόν, από την κούκλα μας στην πρωτεύουσα, τη μία και μοναδική της Μακεδονίας, στην Θεσσαλονίκη μας. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μέχρι και τις 11, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σύμφωνα πάντα με το νέο πρόγραμμα. Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του νέου προγράμματος. Εδώ η επιλογή των δεκάδων διευθυντών που έχει το Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Λοιπόν, πολλά έχουμε να. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά τόσα. Ευτυχώς δεν ακούει κανένας από τους διευθύντες, έτσι. Όλοι ακούνε. Όλοι ακούνε. Και αν δεν ακούνε. Τι σου λένε, δεν σου λένε. Να, μας είπε ο Τζάμιας έτσι. Κατάλαβες. Ο Τζάμιας. Καλό. Το μεσημέρι ο κολλητός σου. Ποιος? Ο 11-1. Που είναι πληρώστε παραπάνω, να κάνουμε μέχρι τις 2. Ο κύριος αυτός. Λοιπόν, μας είπε μαύρες γάτες. Δεν ξέρω αν άκουσες. Όχι. Τι έγινε, τέτοιο πράγμα. Βέβαια. Εκθίασε τον εαυτό του ότι μπήκε στο στούντιο και έφερε το μεγάλο άσο της Ελλάδος, Εθνικής Ελλάδος, ενώ εμείς οι μαύρες γάτες. Εμείς είμαστε οι μαύρες γάτες. Δεν διακυβεύονταν και κανένα σοβαρό σκοπό. Δεν έχει σημασία. Α, είμαστε μαύροι γάτες. Τι είπε ο κολλητός σου. Με κατάλαβες. Ο κύριος Ζαγόρας είπε αυτό. Ποιος Ζαγόρας, βέβαια. Οι μαύρες γάτες. Μεγάλη έκπληξη. Και μάλιστα σένα είπε πρώτο. Ο Ζάχος λέει με τον Τρέγια. Λόγω ηλικίας είπε πρώτο. Ναι, εντάξει, μεγαλύτερο σημαίνει. Κατάλαβες. Όχι λόγω οπαδικής προτίμησης. Όχι λόγω ότι ο ΠΑΟΚ είναι νταμπλούχος. Αίτητος νταμπλούχος. Τρία. Γράφει. Μην ξεχνιόμαστε. Έχεις 1,5 λεπτό να το πεις. Λοιπόν, είπε τέτοιο πράγμα. Δεν λέει ότι βάλαμε. Την σοφάρεση. Όχι. Ποια. Πρώτη βάλαμε εμείς μπαίνοντας στην εκπομπή τις βάσεις για μια νίκη. Τεράστια. Η οποία δίνει μια ψυχολογική όθηση σε όλη την εθνική Ελλάδος. Μετά από 7 αγωνιστικές, και το έχω πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο, στατιστικά το νούμερο 7, ναι, σπάει, να το ξέρετε. 7 είναι το νούμερο του ψεύτη, να ξέρεις. Άλλο σου λέω εγώ. Στατιστικά, αν θα το δεις, πάρε την προϊστορία, μία εφημερίδα του Σαββατοκύριακο. Όχι πάντα. Αλλά κατά 70-75% στατιστικά με 80, στο νούμερο 7, δηλαδή, αν 6 αγωνιστικές μία ομάδα δεν έχει κερδίσει. Στο 7 μπορεί να σπάσει. Άρα εσύ θα χάσεις. Άκου λίγο. Ναι, sorry, πώς να συνέχεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε, 6 αγωνιστικές τρώει συνεχόμενα γκολ. Ναι. Με τη Λαμία μπορεί να μην φάει γκολ. Έξι στο πρωτάθλημα, λες. Γιατί και την Ευρώπη. Αγοράκι μου. Δεν υπάρχει. Στο πρωτάθλημα είναι έξι.
Στην 7η. Θα φας και την 7η. Μπορεί να μην φάει γκολ. Δεν θα φάει γκολ. Δεν θα φας. Δεν θα φάει. Θα φάει. Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν θα βάλει, αλλά δεν θα φάει. Θα φάει. Να σε φάει ο Καρκαμάγκαλος. Θα σε φάει. Πού να έλεγα θα χάσει. Που θα χάσει. Λοιπόν. Άρα σίγουρα θα φάει. Άκου, άκου τώρα το ωραίο. 41 είπε. 47 αγωνιστικές, ξέρεις με ποιον παίζει. 41, τι είπα. Είπε στο 7 χάνει. Έτσι. Σπάει η παράδοση. 47 μάτς, ξέρεις με ποιον παίζει. 47 μάτς. Ναι, βγάλω το 47. Είπε αμορτή. Αμορτή. Ναι. Τι. Στη Σοχαριλάου, ε. Εκεί εντάξει, εξωγικό το έχω. Ναι, διπλό. Καλά, και εγώ εξωγικό την Τούμπα έχω. Τελευταία φορά που έχασα, δεν θυμάμαι κάποτε ήταν. Εδώ μιλάμε για νίκες, δεν μιλάμε για σοβαλίες. Σωστό. Σωστό. Γιατί εγώ με την επάνωδο του, με την επάνωδο του Άρη από Γ και Β κατηγορία στην μεγάλη κατηγορία. Πονταμπλούχος. Όχι, εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε συνέχεια, για Μαϊντανή. Λοιπόν, με τη νέα επάνωδο του Άρη για τρίτη φορά στη μεγάλη κατηγορία. Στην πρώτη μου επίσκεψη στο πρωτάθλημα με τον μπαμπά Αλεξάνδρου πήρα το μεγάλο διπλό στο 82. Μεγάλο διπλό. Και μάλιστα. Και μεγάλο. Μια γειτονιά, μια μικρή ομάδα, δεν είναι Big Four. Τι μεγάλο είναι αυτό. Μεγάλο διπλό γιατί ο Άρης εκείνο το μάτς είχε κάνει μεγάλο ντόρο όπως έκανε και το φετινό. Με τον Ολυμπιακό βέβαια ήταν αρνάκι. Ήταν κατσικάκι προβατάκι μεγάλο. Δεν υπήρξε. Λες και έπαιζε τον Λεβαδιακό σιγά. Κατάλαβες. Κάποιοι είχαν βγάλει και μπλουζάκι, καθαρίζουμε την πόλη. Ναι. Πραγματοποιείτε τα όνειρά μας, γίνονται πραγματικότητα. Χλάτσο μπαμπάς, ο μαλλιάς, ο Αλέξανδρος. Ο Γιουνές. Ο Γιουνές. Ο κουμπάρος του Λουτσέσκου. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου. Άντε πάλι. Την ανωτερότητα το του ΠΑΟΚ μέσα στο Κλειάδης Βικελίδης χειροκροτήθηκε από το μισό γήπεδο. Εσύ το είπες. Χειροκροτήθηκε εγώ είπα χειροκρότησαν οι Αριανοί τον ΠΑΟΚ. Καλά, δεν είμαστε. Φίλε, είπες, εγώ, και χειροκρότησαν και περισσότερο από εμείς. Το 3-4 του γηπέδου χειροκρότησαν. Μπορεί και όλο εκτός από μένα και μερικούς άλλους. Και φυσικά κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και πήραν και αυτόγραφα του. Ναι, βέβαια. Από τον Πρίγκιπα. Εδώ στην Αθήνα πήγε. Όσο το πανό του 80 ήταν καζούρα, άλλο τόσο χειροκρότησε και το γήπεδο τον ΠΑΟΚ. Κάθε χειροκρότησε το γήπεδο. Ποιο χειροκρότησε, τον Άρη που έχασε. Ναι. Τι λες ρε φίλε. Εγώ το τι λέω. Πολλές φορές αυτό. Κα, μην το. Εγώ τιμητώ. Δηλαδή και κάναμε τον ΠΑΟΚ χειροκρότησα. Κοίταξε. Δηλαδή. Κοίταξε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το παραμύθι δεν έχει δράκο μέσα, αλλά τι να πω, δεν ακούγεται. Ο κόσμος του Άρη έχει αλλάξει. Έχει αποκτήσει επίπεδο πλέον. Πιστεύω, το έχετε δείξει σε πολλά μάτς. Εντάξει, δεν βλέπω πλέον πυροσβεστήρες να παίρνουν μπρος εκεί στη Μισούνα. Δεν βλέπω σεκιουριτάδες να κάνουν τάκλινγκ στους επιθετικούς της άλλης ομάδος. Νομίζω ότι έχει αλλάξει επίπεδο. Γενικά, ο Άρης με την έλευση. Μην κοιτάς τώρα από την Κράζη Ξάνθη και το λέει το Μίστερ Παλέτα, Καρυπίδη κτλ. Ο κύριος Καρυπίδης σε πληροφορώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Άρη. Όπως το λέμε τα αρνητικά, τα λέμε και τα θετικά. Τον ανέβασε κατηγορία. Βέβαια. Τίτλο δεν μπόρεσε να πάρει και ούτε πιστεύω ότι θα μπορέσει. Ούτε πιστεύω είναι. Θα μπορέσει το να αυτό. Πάρει γιατί αυτή τη χρονιά τη δεδομένη είναι ο πεινασμένος Ολυμπιακός ο οποίος θα στερηθεί πάλι το πρωτάθλημα γιατί θα το πάρει το αφεντικό της χώρας ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη και θα αρκεστεί στο κύπελο Ελλάδος Ολυμπιακός, να το ξέρεις. Ότι θα έχει. Αυτό το στηρίζω που το θα το πει, δεν σκάσει. Τι το πω, εσύ ξεκίνησε Δευτέρα και είναι. Έχει τη δυνατότητα να με κόψει. Θα σε κόψω τώρα, πρόσεξε. Έτοιμο. Α πούμε και όσοι ακόμα έχουν λήψει. Τα μαθαίνει σιγά-σιγά. Έτοιμο είσαι. Με το χέρι σκανδάλι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει και υποχρεώσει Champions League και λογικά μετά το Δεκέμβρη θα είναι Europa League. Έτσι. Εγώ το εύχομαι. Και εγώ έχω δει μια μεγάλη αλλαγή στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πραγματικά από εκεί που οι μαλαματίνες. Από εκεί που οι μαλαματίνες και ξέρω εγώ, παπούτσια, μηχανάκια και τέτοια βλέπαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τώρα βλέπω μόνο απλή είσοδο στα 1-2, δεν είδα τίποτα άλλο και κάποιες κροτιδούλες πέσανε. Πραγματικά είναι ένα βήμα μπροστά, διότι έχουμε ζήσει αρκετά πράγματα, αρκετές ομάδες στην Τούμπα, οπότε βλέπω και μια πρόοδο όπως είπες και εσύ για τον κόσμο του Άρη, οπότε... Είμαστε νομίζω σε καλό επίπεδο, έτσι. Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο έτσι. Είμαστε. Και... Όπως και σε καλό επίπεδο είναι και η εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό, για να είναι και σε καλύτερο, πρέπει να διαβάσουμε. Τα πάντα τιμωρούνται. Ναι. Όπως τιμωρήθηκε ποιος? Ο Ιωάννης Σαββίδης. Ναι, εγώ δεν είπα αυτό, λέω για το. Ναι. Του στον αγωνιστικό χώρο για κάτι που δεν έπρεπε να έχει επάνω του. Έτσι. Έτσι λέει ο νόμος. Όπως τιμωρήθηκε και εφαρμόστηκε. Στον Ιβάν Σαββίδη, δεν ήταν σε κανένα γήπεδο. Ο άνθρωπος με τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια, με τέτοια δύναμη που υπάρχει, όλες οι πόρτες ανοιχτές, οι αστυνόμοι βαράνε προσοχή μπροστά του κτλ. Τα είδαμε και αυτά, τα είδαμε και αυτά. Τα... Λογικό είναι αυτό. Βέβαια, δεν είναι λογικό. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Βέβαια. Ο σπασμός είναι απεριόριστο πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά πλέον, να ξέρεις, στον ΠΑΟΚ. Το Μαρινάκι δεν τον είδα ακόμα να τον κάνουν ούτε τον Καρυπίδη να τον χαιρετάνε. Να πληροφορήσουμε ότι δεν μπήκε
ένα χρόνο στα γήπεδα. Αφού είναι τιμωρία, πώς θα πει αυτό. Δεν τιμωρήθηκε, έφυγε τιμωρία. Όταν έφυγε καμία τιμωρία. Έφυγε τιμωρία. Δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Είναι ένα χρόνο, δηλαδή τώρα μπορεί να μπει, λες, το επόμενο μας. Και γιατί δεν μπαίνει αφού μπορεί να μπει. Μπαίνει. Πού μπαίνει, δεν τον είδα πουθενά. Πού πονάνε. Λοιπόν. Βέβαια για το. Βέβαια και για τη τιμωρία σου. Καλά που μου το είπες για τις τιμωρίες. Τα 61 χιλιαρικάκια που έφαγες με τον Άρη για αυτά που έγιναν τα πραγματάκια γίναν 27. Και από ό,τι διαβάζω, χωρίς καν να στείλει, λέει, υπόμνημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έστειλε τίποτα. Και φυσικά η ΕΠΟ του Αριανού γραμμένο. Ναι, φίλε. Έφεση κάνει και στέλνει υπόμνημα υπέρ δικηγόρο. Κάτι δεν ήταν, τίποτα δεν ήταν εκεί πέρα. Διότι προφανώ ήταν σίγουρη η νίκη στην έφεση και από τι 61 πέσαμε στι 27. 27 χιλιαρικάκια. Μην μιλά για δικαστικέ αποφάσει, γιατί με τη μη παρουσία του Κομίνη και του Αρετόπουλο πάγανε σε πρωτάθλημα. Ναι. Σε ποια, να πήγαινα εγώ, γιατί να μην πάνε. Έπρεπε να πάνε κανονικότατα. Πάει, πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση για βία προσαγωγή. Του διαιτητή, ναι, του, του οποιοδήποτε. Σωστό αυτό που λες. Είναι εμπλεκόμενο στην υπόθεση και να πάω να το βουτήξω όπως έχει ασκηθεί τώρα με την αναβολή των στημένων αγώνων. Έτσι. Ναι. Υπάρχει μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει επανάληψη της δίκης γιατί υπήρξε αναβολή και υπάρχει απόφαση οι μάρτυρες να προσαχθούν βιαίως. Αν δεν παρουσιάσει. Άκου λίγο, ρε, μην βιάζεσαι, ρε Παπατρέχα. Ρε φίλε, το ξέρουμε. Σαν δελόζο μου, μην βιάζεσαι. Ξέρουμε αυτό που λες. Μπορείς, κάνω υπομονή, χαλάρωσε να μαθαίνεις. Το ξέρουμε, ρε. Αυτά που λες, τα ξέρουμε. Και σκέψου τώρα σε αυτό. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν είπα αυτό. Εσύ μου λες για ένα περιστατικό. Εγώ σου λέω δεν πήγε καν ο δικηγόρος ο δικός σου. Τι δουλειά έχει ο δικηγόρος με τον Κομίνη, ρε. Άντε βρε μουλού κουκουέ. Τι δουλειά έχει ο δικηγόρος της ομάδος που πρέπει να παραστεί στην έφεση. Τι δουλειά έχει με τον Κομίνη. Εγώ σου λέω έκανε έφεση. 61.000 έφαγες πρόστιμο, έκανες έφεση και δεν πήγε ο δικηγόρος. Τι αυτό τι σχέση έχει με τον Κομίνη. Δεν χρειάζονται αυτό λέω. Δεν χρειάζονται στην ΕΠΟ του γραμμένου να υπάρχει ο δικηγόρος του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται. Είσαι άσχετος. Δεν χρειάζεται, είμαι σίγουρη νίκη. Δεν χρειάζεται πολλές φορές όταν ασκείς έφεση να βρίσκεται το φυσικό νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Υπόμνημα, υπόμνημα κάνεις. Εσύ το ξέρεις αυτό. Σου λέω υπόμνημα κάνεις. Αγοράκι μου γύρεσαι ρεζίλητο, εκτίθεσαι. Εγώ εκτίθεμαι. Εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι. Εντάξει. Δηλαδή αφισβητείς τη δικαιοσύνη. Α, όχι δεν αφισβητώ. Σου ξέρεις πιο πολλά δηλαδή. Εγώ σου λέω ότι δεν υπήρχε δικηγόρος και υπόμνημα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει. Τίποτα. Άμα δεν χρειάζεται το πέρασμα. Δεν χρειάζεται. Αυτά που ήταν να κάνει η νομική υπηρεσία της ΠΑΟΚ τα έκανε όταν ασκήθηκε η έφεση. Τι δεν καταλαβαίνει. Ωραία. Βέβαια για την μπούκα του φίλου σου του Μελισανίδη και για την παρουσία του κολλητή σου του Μαρινάκη. Για πάω κάρι σου μίλησα εγώ. Για πάω κάρι σου μίλησα. Σε απαντώ. Τι με νοιάζει με νέα η Πέστε με τον Γιάννη τον Αεξή. Σε μάτς τα οποία τον δεν έπρεπε να είναι γιατί δεν έχει διαβατήριο και το επέστρεψε στο διαβατήριο. Εκεί την κάνει μου και ζητώ. Είμαι Ολυμπιακό είμαι εγώ. Τι με νοιάζει. Καλά, άρα Ολυμπιακό τι είναι. Εγώ σου είπα, σου έφερα παράδειγμα για τα επεισόδια. Είναι Ολυμπιακό δεν εχθρό σου, τι φίλο σου είναι. Φυσικά και τι δουλειά. Α φυσικά είναι φίλο. Πε σου όχι τότε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει τώρα μην κάνει τώρα το χαζό μην κάνει. Μην κάνεις το χαζό. Άστο, λοιπόν, άλλη κάνω το χαζό. Μην κάνεις το χαζό. Άλλη κάνω το χαζό. Λέω. Που παίζουνε πασάκια. Λέω. Στο 1-2. Εντάξει, εγώ το έχω παίχτη μου. Εγώ ένα παίχτη που να βάλει γκολ και να τον κάνω αλλαγή δεν έγινε ακόμη. Παίχτη μου να βάλει γκολ και να κάνω αλλαγή δεν έγινε. Ποιο να. Δεν ξέρω, αυτό που έβαλε γκολ στην Καλαμαριά. Αυτό να. Ποιο να. Δεν ξέρω, πώς θα λέγανε, ένα σκόρα στην Καλαμαριά. Μίετσελ, Μίετσελ. Όχι Μίετσελ. 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 Βλαχοκαμπόεκ, Μίετσελ δεν είχε. Άμα σε διορθώνω τα λάθη που κάνεις, θα κάνουμε καμιά δύο μέρες θα τελειώσουμε. Θα γράφουμε να δεις πόσο θα γράφουμε. Όχι, δεν θα χάσω. Λίγο δύσκολο. Άντε, γιατί εμείς στην Νεάπολη είμαστε μορφωμένοι. Λίγο δύσκολο. Είμαστε παραμορφωμένοι. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά. Άντε, διαδικαστικά, άντε, προχώρα. Μόλις είπαμε για το σερετεράκι σου. Τι με νοιάζει εγώ το παράδειγμά μου ήταν για την τιμωρία του ΠΑΟΚ στα. Στο επεισόδιο που έγινε με τον Άρη. Επεισόδια, ναι, δεν έγιναν. Δεν μπήκαν οι Άρη στο 1-2. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε. Τα βιντεάκια τι είναι αυτά που βλέπω. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Από τις 61 πέσαμε στις 27. Ωραία. Αυτό σου λέω. Θα πεις εσύ άρα, τι πρέπει να πει. Όχι, λέω ότι έχουμε πλέον ταμπέλα. Α? Ταμπέλα. 27. Πάνω από 27 δεν μπορούμε. Δηλαδή, αν κάνουμε τα ίδια στο Χαριλάου, πάνω από 27 δεν μπορούμε. Μην δω 27-600. Επειδή εσεί είστε και χαϊδεμένα. Αμπρα, έχουμε τον ένα. Εσεί είστε μούγκα στη Στρούγκα. Έτσι, διοικητικά. Γιατί ο κόσμος σου έβριζε, αποδοκίμαζε και μια ανακοίνωση επίσημη από τη διοίκησή σου και την πνίγεις και εσύ δεν τα λες. Έτσι, εγώ δεν τα λέω. Εγώ δεν τα λέω. Διαβάζεις χορήγους, θα φύγουν. Ο πρώτος που είπα ότι κακός που δεν έβγαζε όλα τα μάτια ανακοίνωσε ο Καρυπίδης. Ναι, μια φορά το είπες.
Μία φορά το είπα. Δεν διάβασε την ανακοίνωση των ερολογητών. Εγώ δεν διαβάζω κανέναν σαν ανακοίνωση. Εγώ την διάβασα. Συνδέσμο δεν. Να τι διαβάσει όλε των ερολογητών. Γιατί διάβασε αυτή που σε σύμφωρε. Τραβήξω το αυτάκι. Όλε να τι διαβάσει και όλε. Έλα, τελείωνε. Ξεκινά σου. Ξεκινά εσύ με τα δικά σου χαρτάκια. Εγώ τα δικά μου νικά. Πάνε, Αμανατίδη. Λοιπόν, Μάζντα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Αν έχεις Μάζντα αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζντα Μανατίδης, το Μάζντα έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και το τηλέφωνο στο 2310-924-931. Πορκίτοψη το πολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτσες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου, 52 πρώην Διοικητηρίου. Η διεύθυνση και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Κοντά μας η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, τα ποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια, κούκλες, γαριδάρες μεγάλες και τα σπέσιαλ αχνηστά μυδάκια μας. Και είπαμε στο μυδάκι, προσέχουμε την τριχούλα, παιδιά, την αφαιρούμε και μετά το καταπίνουμε. Εντάξει, το νου σας τα μυδάκια. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης δετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 και αργών, αυτόν ένα. Στο Καραμπουρνάκι, δίπλα από το Σάρκ, στην Καλαμαριά δηλαδή. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Σημειώστε το και πάρτε εγκαίρως για να προλάβετε θέση και τραπεζάκι. 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Κοντά μας και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Κλικίδι ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα, παιδιά. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Ούτε τρεις φορές το μήνα. Κάθε μέρα παίρνετε το αυτοκίνητό σας. Πηγαίνετε στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, στα σύνορα με τα Μετέωρα, δίπλα το γεφυράκι των Μετέωρων. Ανδρέα Παπανδρέου 225, επαναλαμβάνω, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Επίσης, αλλάζετε τα λάδια σας. Μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά, υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων για ό,τι ζητήσετε στο πρατήριο του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλής. Στο 2310-611-256 έχει ξεκινήσει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Θα σας χρειαστεί, κρατήστε το τηλέφωνο γιατί υπάρχει και έγκυρη εξυπηρέτηση και special καύσιμο. 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Οι επόμενοι υποστηρικτές λίγο πιο μετά θα τους πούμε γιατί πρέπει να κάνουμε το διαλυματάκι σε δύο λεπτά. Έχουμε ναι, σε ένα λεπτό, ένα μισή. Πρέπει να κρίνουμε αυστηρά. Έτσι έχει μπει. Μετά την υπόδειξη των δεκάδων διευθυντών του Λίμπερο, πρέπει να τηρούμε αυστηρά εδώ τις ώρες. Και οι εκπομπές λέει να τελειώνουν και στην ώρα τους. Έτσι, 11 η ώρα, αλλά είμαστε. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα. Καλησπέρα, Ζάχο και Τάσο. Το γκολ του Πρίβη ήσασταν στο 84 και όχι στο 82. Είπε στο 82, εσύ. 82 προς 83 πρέπει να ήταν. Και εγώ να πω την αλήθεια, 82 τα θυμάμαι, Ανδρέα. Μπορεί να κάνω λάθος, φίλε Ανδρέα. Ναι, και εγώ 82 θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ότι κέρδισε. Ναι, αυτό δίκιο. Γεια σου, Ανδρέα. Σωστό. Καλησπέρα, Ανδρέα. Και χειροκροτήσαμε, λέει, τον Άρη που έπαιξε πολύ καλά. Όχι τον ΠΑΟΚ. Λάθος για μένα, έτσι, που χειροκροτάμε σε ήττες, ακόμη και όταν παίζει καλά. Εμείς τουλάχιστον χάσαμε και φύγαμε από το γήπεδο χωρίς να γίνει το παραμικρό. Γιατί μιλάει ο Ανδρέας για όλους τους υπολείπους, δηλαδή όσοι χειροκρότησαν εσύ, Ανδρέα, ξέρεις να χειροκρότησαν τον Άρη. Στην Τούμπα, μόλις έγινε λέει, το 1-2, δεν είδαμε την ίδια συμπεριφορά και έχει δίκιο. Έτσι. Ποια έχει ίδια συμπεριφορά, δίκιο. Δηλαδή στο 1-2 χειροκροτήσατε. Όχι, ρε φίλε, δεν μπήκε κανείς μέσα στο 1-2. Όχι, άλλο λέω. Στο 1-2 που έβαλε Πρίγκεβιτς και πήγε και στην θύρα 3 και έκανε. Ναι, όταν. Είδες να μπει κανένας. Τίποτα δεν έκανε. Όταν έληξε το μάτσο, η Τούμπα έγινε τίποτα. Όταν έληξε το μάτσο, όχι. Στο 1-2 έγινε.
Στο 1-2 έγινε. Στο 1-2 τι έγινε. Κάτι εκεί περαστική από εκεί. Το έπεσε. Φύγε τα κλειδιά τώρα. Δεν πήγε τα πάει. Τιμωρήθηκε γι' αυτό. 27.000. 27.500. 27.500. Εσύ έχει φάει 27.500 πρόστιμο. Μα δεν έκανα τίποτα. Εγώ γιατί να φάω. Είσαι το χαϊδεμένο παιδάκι. Έχεις μεγάλο γέλιο. Έχεις μεγάλο γέλιο. Έχεις μεγάλο γέλιο. Ο χαϊδεμένος ο στήπαμπες. Το μικρό τσιουάου έγινες που σε βλέπει ο κόκκινος, σε χαϊδεύει τα αυτάκια και κουνά στην ουρά. Είπε ο γάιδαρος στον πετεινό κεφάλαιο. Γάιδαρος είπε τον πετεινό κεφάλαιο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Πού να πάρει το πρωτάθλημα πρώτα. Πρωτάθλημα πώς θα πάρει. Πάρε τρεις. Γραμμές παιδιά μην. Πάρε γιατί μην. Όχι τώρα. Τέσσερις τίτλους. Διάλειμμα, μετά το διάλειμμα. Έτσι. Να ισοφαρίσει κανέναν υποβασμό από τους τέσσερις που έχεις. Πέντε έχω. Και ένα, τέσσερις. Και πέντε. Και να το συζητήσουμε. Αφού θες πιο πολύ. Και να λοιπόν, το συζητήσουμε. Τα λέμε σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, γραμμές σε λίγο παιδιά. 23, 10, 287 και 3 οχταράκια. Θα σας πούμε και τους διαιτητές που ορίστηκαν για τα μάτσε του Σαββατοκύριακου. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, επιτέλους αγωνιστική δράση. Μετά σε δύο μέρες ξεκινάει πάλι, έτσι, γιατί ξενερώσαμε. Θα πούμε λίγο και για εθνική. Εδώ θα είμαστε. Πάλι με ανοιχτές γραμμές, 23, 10, 2, 8, 7 και 3, 8 ράκια. Ό,τι γουστάρετε, συζητάμε. Αρκεί να είναι σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια. Break, κύριε Κιώση, break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεν πιστεύω να βγει κανείς που μας άκουγε πριν τον break. Καλησπέρα άλλη μια φορά στους φίλους που συντονίστηκαν τώρα στους 107 και 4. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Ζάχος Ντρούλινγκ απέναντί μου, Τάσος Τρέγας στο μικρόφωνο, συντροφιά Παρέτσα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Το υπενθυμίζουμε αυτή τη βδομάδα, το λέμε, διότι το ξέρατε ένα χρόνο και παραπάνω ότι ήμασταν 8-10. Έχει μεταφερθεί μία ώρα η εκπομπή. Οπότε θα μας ακούτε όσοι έχετε επιλέξει το Λίμπερο και την εκπομπή μας. 9 με 11 θα μας τότε στη ΜΑΠ. Θα μας υποστείτε μέχρι τις 11 τουλάχιστον. Που έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές ανά πάσα στιγμή για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μας. Οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Εμείς δεν είμαστε φτηνιάριοι εδώ πέρα. Δεν θα δίνετε 25 λεπτά για να επικοινωνείτε με εμάς. 1-19 και σε όποιον αρέσει. Και φυσικά μόνο ποιοτικά μηνύματα. Επιθετικό το promotion. Επιθετικό. Τι είμαστε στη. Πάντως εισιτηριάκι πάλι δεν έχουμε. Παίζει. Στη λαϊκή. Άσερφη, δεν γουστάρω εισιτηριά. Δεν θέλω. Ας τα δίνουν τα. Ναι, σωστά. Δεν χρειαζόμαστε και τέτοια. Οι δημοσιογραφικές εκπομπές τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την παρουσίαση και την συνέντευξη του νέου προπονητή του Άρη, του Μίχαηλ Ένινγκ. Μιχάλη το λένε. Μιχαλάκης. Πότε γιορτάζουν οι Μιχάληδες? Νοέμβριο. 11 Νοεμβρίου. Πότε? Ή 9. 9 Νοεμβρίου νομίζω. Αν το θυμάμαι καλά, είχα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Είπε κάποια πράγματα. Τι είχες με Μιχαέλα? Είχες καμία Μιχαέλα? Μιχαέλα Καρά. Ραφαέλα Καρά ήταν βέβαια. Ντόρντο. Έντοκτο Χαϊβάνα. Έχω πέσει. Μιχαέλα Καρά. Πανάθεμά. Λοιπόν, ναι, Ραφαέλα Καρά. Είναι και. Σκόπια. Τα Σκόπια τα θυμάσαι. Ό,τι σχέση έχει με Σκόπια, το θυμάσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δεν είπε και έτσι. Μην περιμένουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Γενικά και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Τι είπε ο Φρίτζο Μιχάλης? Ο Φρίτζ, όπως το λες εσύ, Μιχάλης, που θα θέλουμε να δούμε ωραία πράγματα από αυτόν, προσδοκούμε μάλλον να τα δούμε. Είπε κάποια πραγματάκια, μίλησε για το όσον αφορά το έμψυχο υλικό του Άρη, το εκθίασε. Να πούμε εδώ ότι βέβαια δεν είχε βγει εκείνη την εβδομάδα, ότι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν στο γήπεδο ο Ένινγκ. Στο μάτς με? Με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, incognito, όπως λένε. Βγήκε τώρα το incognito. Μήπως και άμα το λέγανε ποιος είναι ο Ένινγκ θα το γνωρίζαμε? Δεν το ξέρουμε. Φανησιακά πώς είναι. Δεν θα σου αρέσει, ας να πάρ' τον. Τον είδες, το βλέπεις από εκεί? Ή να σου κάνω zoom? Δεν είναι ενδιαφέρον για μένα, γιατί φίλοι σου. Ποια φίλη μου? Κάποια θα φάει πέσιμο σίγουρα. Που έχει μεγαλομανία. Μουσάτι της αρέσουν, παλέτες αρέσουν. Τώρα είναι ερωτευμένη κοπελάσινα. Λοιπόν, με τον εαυτό της? Όχι. Με τον πρόεδρο. Δεν τι πάθαμε. Λοιπόν, κάνουμε ρε φίλε. Η καρδιά δεν ακολουθεί κανόνες. Ο πρόεδρος το ξέρει. Ο πρόεδρος και φωτογραφία έχει βγει, τα έχουμε πει αυτά. Βγήκε με τον Γουλιέλμο. Μπράβο, ρε. Ποιο Γουλιέλμο? Το Γουλιέλμο στην είναι, ρε φίλε, είναι πρόεδρος. Και τη Δημοκρατία πρόεδρο είναι, έτσι. Και τη Δημοκρατία πρόεδρο είναι. Τι να κάνουμε, δεν είναι ερωτευμένοι με τον Παυλόπουλο. Λοιπόν. Α, σήμερα να πω κάτι, δεν μπορώ. Πονάνε τα
Θεωρητικά είναι πρόεδρος αυτός που είπες, ο Πάκης. Ο, ο Πάκης. Εντάξει, θεωρητικά τέτοιο. Αυστηρό μήνυμα δεν έστειλε προς την Τουρκία. Ναι, καλά, άμα ο Ερντογάν θα. Ναι, ναι, μην τους φύγετε, μην τους απειλείτε άλλο. Λοιπόν, φτάνει. Λοιπόν, τι είπε, εκθίασε το έμψυχο υλικό του Άρη. Είπε τα κλασικά, μην περιμένετε, δεν είμαι μάγος, αλλά το πλάνο της ομάδος θα αλλάξει. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτό πραγματικά. Το πλάνο. Το κλασικό αυτό, καλύτερα προτιμώ να κερδίζω 5-4, είπε, από 1-0. Όχι, Φερέιρα Β. Ναι. Προτιμώ, λέει, να κερδίζω 5-4 από 1-0. Γκολ, γκολ τον Πάο, γκολ, γκολ τον Άρη. Και να πω, καλά, ο Άρης εκτός με το μάτι με τον Παναθηναϊκό, όλα τα μάτια ήταν γκολ. Θα ξυσκιστούμε με τα σουβλάκια από το στέκι του Κωστή. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο να πάρουμε τη γραμμή, να τελειώσω τη σκέψη. Την παίρνεις. Λοιπόν, έλεγα ότι είπε ότι προτιμώ να κερδίζω 5-4 παρά 1-0. Βέβαια, αυτό δεν θυμάμαι, δηλαδή, ο Σάντος, παραδείγματος χάρη, που ήταν το 1-0. Ναι. Έχει πει ποτέ ότι προτιμώ να κερδίζω 1-0. Και όχι 5-4. Αν ρωτήσει 100 προπονητές, οι 99 θα σου πούνε προτιμώ 5-4 να κερδίζω παρά 1-0. Βέβαια, έτσι. Ο Σάντος κρίνεται ως επιτυχημένος προπονητής. Άλλο λέω. Ναι, ο Σάντος είναι της λογικής του μισό μηδέν. Να προφυλάξω τα νότα μου. Μπράβο. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Λέω, όταν έρχεται ένα και το Σάντος να ρωτήσει, το ίδιο θα σου πει. Προτιμώ 5-4 από 1-0. Αυτό το είπε αξιολογώντας, ας πούμε, το ρόστερ του Άρη και μετά. Ναι, ή... έχει δύο λόγια. Σου είπα, ήταν με το μάτς με τον Παναθηναϊκό εδώ και λογικά έχει δει. Μπράβο. Όλα τα παιχνίδια άρα, του Άρη. Άρα έχει εδώ και καμιά 20 μέρες, 25 αξιολογήσει το ρόστερ του Άρη. Ναι, σίγουρα και νωρίτερα λογικά τα βλέπε. Δηλαδή θα ήταν stand-by πιστεύω. Ας πει κάποιος ότι ο Ιντέγη έχει μόνο 2 γκολ, έτσι. Ναι. Ωραία. Το πρόβλημα εγώ θεωρώ ότι είναι πίσω πιο πολύ και όχι μπροστά. Δημιουργεί ο Άρης, βέβαια δεν σκοράει, αυτό έχεις δει, και ο δεν σκοράει ανάλογα με τις ευκαιρίες που κάνει, αλλά νομίζω ότι μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Ναι, πίσω υπάρχει πρόβλημα. Αν πάρουμε όμως το φίλο και θα συνεχίσω με τον Ένινγκ. Έχω και εγώ κάποια θεματάκια για ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης είναι από το Κορδελιό. Έλα Δημήτρη. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου Δημήτρη, Αριάνος και... σίγουρα από το Κορδελιό. Αριάνος από το κεντρικό μα Κορδελιό. Α, μπράβο, τι άλλο. Τι θα. Εντάξει, τρέγια να σου πω κάτι, φίλε. Να μου πει, ρε φίλε. Ώρες είσαι πολύ μυστικός. Είναι δυνατόν τώρα, άσε λίγο να σε πω ένα λεπτάκι και μετά πες μου ό,τι θες να μου το τεκμηριώσεις όμως, όχι να φωνάξεις να ουρλιάζεις. Δεν μίλησα εγώ, στον οπαδό σου μίλησα. Ναι, θέλω να μου πεις, φίλε, απλά πολύ απλά. Τι δικαίωμα έχει δώσει ο Άρης και ο Αριανός για να μπορείς να το λες εσύ για το φάκι του Ολυμπιακού, εσύ που μια ζωή έχεις δείξει ότι είσαι ακριβώς δίπλα του. Αν μου πεις, εγώ πες μου ένα δικαίωμα και θα πεις πρώτα εσύ πώς κρίνεις ότι εγώ ήμουνα πάντα δίπλα στον Ολυμπιακό, θα σου απαντήσω κι εγώ. Δεν άκουσα. Στο ξαναλέω. Αν μου πεις εσύ τεκμηριωμένα αυτό που λες, πόσο πάω και τα πάντα δίπλα στο Ολυμπιακό, θα σου απαντήσω κι εγώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, 2001. Κύπελο. Κύπελο τον πήραμε στο σπίτι του με Καζναφέρη διαιτητή με 4 γκολ, φίλε, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Την άλλη χρονιά ποιος πήρε. Τι την άλλη χρονιά ποιος πήρε. Ποιος πήρε, ο Ολυμπιακός. Ποιος πήρε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πήρε παίκτες, πήρε τον ΟΚΑ, τον Καφέ, ξέρω εγώ ποιος ήταν, τους είχε πάρει, δεν θυμάμαι. Το Βενετίδη και ένα ακόμη είχε. Το Βενετίδη. Δεν θυμάμαι, τους είχε πάρει πιο μετά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Από το 2000 με το 2010 πάνε. Σίγουρα Μπρογενίδη δεν είχες δώσει και Αβραάμ Παπαδόπουλος στον Ολυμπιακό. Εγώ ρε φίλε, ξέρεις πολύ καλά ότι τα έδωσα γιατί δεν είχα σάλιο και ότι με πιέζουν οι καταστάσεις. Γιατί εγώ τι είχα, είχα σάλιο που ήμουν με διοικήση πρωτοδικείου 15 χρόνια. Εσύ τότε είχες Μπατατούδη. Και. Είχε τα πολλά λεφτά. Ο Μπατατούδης τι ήταν. Θεωρητικά. Και εσύ είχες κοντομινά πριν τον Μπατατούδη. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Και πέραν 600 εκατομμύρια τον Αγαθοκλέο. Θυμάσαι τι ήταν ο Μπατατούδης. Τι σχέση είχε με την... Τη βάζω Παπαρέου, είχε σχέση, ναι. Αλλά δεν... δεν θυσιάστηκε ρε φίλε εξ ολοκλήρου να την παντρευτεί, να πούμε να πάρουμε 4-5 κυπελάκια ακόμα. Δεν έπιασε το συγκέντρο. Καλά τα λες. Τα λες πολύ καλά. Γιατί και εγώ συμφωνώ ότι ήταν η αιτία που πήρε πρώτα κυπελάκια. Γιατί ήταν η αιτία που πήρε κυπελάκια. Δεν είχε καλή ομάδα. Τώρα μόνος το είπε. Όχι, λάθος. Αν παντρευότανε, λες, θα έπαιρνε 4-5 κυπελάκια. Θα έπαιρνε 4 τίτλους ακόμα. Ναι, γιατί αυτό λέω. Σου φαίνεται δύσκολο, γιατί όταν θα. Όχι δύσκολο, περίεργο. Όχι δύσκολο. Όχι περίεργο, φίλε. Γιατί άμα θα ήταν σύζυγος από πρωτοκλασάτο μέλος της κυβέρνησης, σίγουρα θα έπαιρνε και άλλες δουλειές και σίγουρα θα μπορούσε να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο ισχυρό ακόμα αγωνιστικά από ότι ήταν. Αυτό εννοώ. Τι δεν καταλαβαίνω. Ωραία.
Καλά, εγώ απλά. Και Τσοχατζόπουλο ήταν. Και Τσοχατζόπουλο. Εγώ είπα δύο-τρία παραδείγματα. Θέλω να σου πω και ότι μέχρι το 2010 ό,τι ψήφιζε ο Ολυμπιακός το ψήφιζε και εσύ. Απλά θέλω να μου πεις τώρα πού το τεκμηριώνεται ότι είμαστε οι Ισουφάκοι ενός Ολυμπιακού. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή της εφημερίδας του Ολυμπιακού. Προτρέπει τον πρόεδρο, τον μεγαλομέτωχο μάλλον, τον αδερφό μάλλον της μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Άρης, προέδρου της ΠΑΕ Άρης, της κυρία Καρυπίδου, τον κύριο Καρυπίδη, να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης κατά του ΠΑΟΚ. Πρωτοσέλιδο της επίσημης εφημερίδας του Ολυμπιακού. Αυτό εμένα τι με νοιάζει σαν Αριανό ρε φίλε, τι κάνει αυτός. Καλά πλάκα κάνεις. Αυτός μπορεί να κάθεται να ανεβάζει και να κατεβάζει δηλαδή, ό,τι θέλει και ό,τι κουστάει. Στάσου ρε φίλε, για τον, για τον Πανηλιακό αναφέρεται ή αναφέρεται στον πρόεδρό σου. Και δεν σε νοιάζει. Ωραίος έγινε είσαι. Τίποτα. Ωραίος έγινε είσαι. Τίποτα από... Όχι, έγινε τίποτα από αυτά που έγραψε. Άντε πάλι. Ρε φίλε, εγώ σου λέω τώρα με ποιο δικαίωμα η επίσημη εφημερίδα του Ολυμπιακού βάζει πρωτοσέλιδο τον πρόεδρό σου και τον προτρέπει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα. Πότε ξανά γίνει αυτό. Δεν ξέρω πότε ξανά γίνει, αλλά αυτό ρωτάω, δεν κατά σου καλό. Ξανά γίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Για σένα δεν είναι, δεν είναι αυτό μια απόδειξη ότι υπάρχει πολύ καλή φιλική σχέση και ξέρεις πώς, πώς θα στο εκμηριώσω παραπάνω και θα σε αποστομώσω. Δεν αντιδράει η διοίκησή σου. Δεν βγαίνει κανένας από τη διοίκησή σου και να πει τι λέτε ρε, θα μου πείτε εμένα τι θα κάνω εγώ στον Άρη ή εσείς οι Ολυμπιακοί. Βγήκε κανείς. Δημήτρη, να μιλάμε λογικά. Βγήκε κανείς. Ναι, ναι. Απλά ό,τι και να σε πω εγώ σε αυτό το κομμάτι, θα μου δώσει αντιπαράθεση γιατί υπάρχει αντιπαράθεση. Μα μου ζήτησες, να τεκμηριώσω αυτό όμως δεν είναι. Αυτό όμως δεν είναι χειροποίητο, ρε φίλε. Δεν είναι χειροποίητο. Άλλο, θα πάμε και αλλού. Κάτσε, περίμενε. Μόλις ξεκινήσαμε. Πώς παίξα τον Ολυμπιακό, πήρες. Δανεικό κανένα. Βρε πώς πήρες. Δηλαδή γιατί δεν σε έστειλε και από τον Ολυμπιακό φεύγαν κάθε χρόνο 5-10 ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν έρχονταν στον Άρη και ήρθανε φέτος. Πήγε και ο Σιαμπάνης από τον Πάκο στον Ολυμπιακό, τι σημαίνει. Ρε γλυκέ μου άνθρωπε, άλλο τώρα να πάει ο Σιαμπάνης, ένας ο οποίος ήταν τρίτος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και άλλο να έρθει ο Φετφατζίδης και ο Σιώπης που ήταν καλά βιολιά στον Ολυμπιακό στον Άρη. Τι ήτανε φίλε μου. Καλά, ήταν... ο Φετφατζίδης δεν ήτανε παίκτης στον Ολυμπιακό. Ο Φετφατζίδης ήταν τρίτη αλλαγή και ο Σιώπης δεύτερη. Ναι, ωραία. Δεν ήταν καλοί παίκτες και οι δύο. Σιώπης δεν έπαιζε. Γίναν καλοί στον Άρη που έχουμε μικρό μπάτζετ. Τέλος πάντων. Στον Ολυμπιακό δεν ήταν τίποτα. Τον ήθελες το Σιώπη τώρα να τον έχεις. Ναι, εγώ το ξέρω γιατί έχω μικρό μπάτζετ. Αυτό λέμε. Μικρό τέτοιο ομάδα. Αυτό λέμε, φίλε. Αυτό λέμε. Ωραία. Παλαιότερα, να πάμε λίγο πιο πίσω. Τάτος, Ζαραδούκας, Διαμαντάκος. 400.000 ευρώ ταμιακή διευκόλυνση. Τα ξεχνάτε αυτά. Τα ξεχνάτε αυτά. Δεν τα ξεχνάω. Στο 1-2, είναι 1-2 μες στο Χαριλάου, γίνεται το 1-3 με μία χεράκλα ρε φίλε που ούτε στο πόλο δεν θα βάζει δύο γκολ με το χέρι. Εντάξει. Και δεν μιλάει κανείς. Κανένας παίκτης, ιδίως ο Βέλεθ που είναι μπροστά στη φάση, δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Την πνίγουν όλοι. Την πνίγουν, δεν πήγε, ρε φίλε. Την πνίγουν, ένας πήγε. Ο Σάσα πήγε. Ο Σάσα πήγε. Καλά, ο Σάσα μόνο διαμαρτύρθηκε. Ωραία. Ελαφριά. Για να μπω και εγώ λίγο στη συζήτηση. Ένα λεπτό, φίλε, θα κάτσεις. Και κάτι τελευταίο για να μην τον κουράζω, Δημήτρη. Δημήτρη, περίμενε λίγο για κράζει να μην τον κουράζει. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα στο Χαριλάου, κράζει ο διαιτή, το φωνάζει πουλημένο, βρίζει το μαρινάκι μέσα στο Χαριλάου. Εντάξει, και μία επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκησή σου για τη διαιτησία, έτσι για τα μάτια αυτό του κόσμου. Για μένα, γι' αυτό είναι λάθος. Δεν βγαίνει να βγάλει. Και για μένα είναι λάθος. Λάθος είναι και το είπαμε από την πρώτη, στιγμή. Και λοιπόν, για μένα είναι λάθος. Και προσωπικά, sorry, μισό λεπτό, εγώ είδα και τον Καρυπίδη στον δρόμο και τον λέω καλά, ρε πλάκα μας κάνεις. Γιατί δεν έκανε ανακοίνωση. Μου λέει κάθε μέρα τα ίδια θα κάνω. Αφού δεν με υπολογίζουν, κάθε μέρα το ίδιο θα κάνω. Δημήτρη, το ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν παραελάχιστοι στη φάση που λέει ο Τάσος του γκολ με το χέρι, να πούμε ότι σε καμία φάση δεν έχουν διαμαρτυρηθεί παίκτες του Άρη. Ούτε στο πέναλτι του Ιντέγε που τον κρατάει ούτε ο ίδιος ο Ιντέγε με τον Όφη. Ναι, δεν είναι κάτι που έγινε μόνο με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν σας πάρει. Για μένα είναι λάθος. Ναι, σου λέω ότι είναι μια συμπεριφορά συνεχόμενη. Δεν ήταν μόνο με τον Ολυμπιακό. Γιατί και μάλιστα γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο όταν πήγανε την προηγούμενη εβδομάδα οι οπαδοί στο Ρήσιο, ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Να τους επιστήσουν την προσοχή ότι όταν βλέπουν αδικία να διαμαρτύρονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όσον αφορά και αυτό, τα έχουμε σχολιάσει 100 φορές, αλλά πρέπει να το πω.
όσον αφορά για το πρωτοσέλιδο του Γαύρου, ο Άρης κάνει κουμάντο στο τι θα γράψει ο Γαύρος. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, αλλά μπορεί να αντιδράσει αυτό, λέω. Ναι, τι να αντιδράσει, δηλαδή. Καλά, δηλαδή θα βγει τώρα ο Γαύρος. Κάτσε, ρε φίλε, θα βγει δηλαδή η εφημερίδα τώρα τη ΣΑΕΚ. Ναι. Θα γράψει για τον Ιβάν Σαββίδη να τον προτρέψει να παίζει στο Άρης Πάοκ να κάνει κάτι και δεν αντιδράσει ο Πάοκ. Τι θα έκανε δηλαδή ο Πάοκ. Θα τα απαντούσε. Α, θα απαντούσε. Από ένα πάντσελ. Ωραία. Λοιπόν. Έπειτα κάτι άλλο, Δημήτρη. Που το έχει πει ο ίδιος ο μεγάλο μέτοχος σας, έτσι, ότι είναι δηλωμένος από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Πριν πάρει τον Άρη. Πριν πάρει τον Άρη. Δεν υπάρχει τη δήλωση του Ζαγοράκη του Βρίζα. Αυτά τα λέτε σε. Δεν υπάρχει του Βρίζα. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει του Βρίζα. Όχι. Άμα υπάρξει, άμα υπάρξει, βάλτε στον τοίχο μου. Τρέγια Στάσου Ιατρόπουλο στο Facebook. Βάλτε με. Θα την ανεβάσω εγώ τώρα. Άμα υπάρχει. Έτσι. Δεν είμαι στο σπίτι. Κάτι ακόμα να δεις ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Ο Μαρινάκης ξεκινούσε η ομάδα του να παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Champions League και βγήκε και μίλησε για το πρωτάθλημα των Μπρεσπών. Ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, φίλε Δημήτρη, τι άλλο να σου πω δηλαδή και πώς έχω ξεχάσει ακόμα για να καταλάβεις ότι μισό λεπτό. Ισχύει ότι. Φίλε, έχεις ανεβεί επίπεδο, λογικό είναι να ασχολείται μαζί σου. Έτσι. Λογικό είναι να είσαι ο εχθρός σου, γιατί πλέον κυνηγάς το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάω αυτό. Έτσι. Και λογικό είναι και εσύ. Και να είμαι και εχθρός σου και να θέλω το κακό σου σε εισαγωγικά, έτσι. Σωστά μιλάς, γιατί Δημήτρη. Όλοι οι φίλοι μας είναι. Σωστά μιλάς, Δημητράκη μου. Σωστά μιλάς, Δημητράκη μου. Το παράλογο ξέρεις ποιο είναι. Να έχει συνταχθεί μια ομάδα της πόλης μας με το δυνάστη του λίγο ποδοσφαίρου. Και αντί να το πολεμάει, να είναι μαζί του. Σε παρακαλώ. Το πολεμάει. Το άσπρο μαύρο δεν μπορεί να το κάνουμε, Δημήτρη. Αυτό το λες εσύ. Ωραία. Ένα τελευταίο δεν θα μας αλλάξει τη γνώμη. Πείτε μου κάτι που Άρης πολέμησε Ολυμπιακό. Κλείσε με αυτό λίγο. Να το δεχτώ. Με ένα δευτερόλεπτο και τελειώνω. Δημήτρη, όσο πες μία, αλλά πες μου κάτι που η ομάδα σου έκανε για να πολεμήσει τον Ολυμπιακό. Φίλε, περιμένω όσο θες. Τώρα την εκπομπή να σου δώσω. Περιμένω να μου πεις. Με τον ζωγράφο τι έκανε στο 2-3, ρε φίλε. Δεν έκαψα όλη την πόλη με τη δουλειά τώρα. Ποιο ζωγράφο τον πήγα. Το ζωγράφο στο 2-3 στο χαριλάω. Τι σου λέει. Στο 2-0, εντάξει, άσε. Για πότε μιλάει. Πριν 10 χρόνια. Για πάντα, γιατί η ιστορία τι είναι, μια χρονιά. Φίλε, για τώρα μιλάμε. Για τώρα σε. Τι είναι τι κάνω φέτος. Για τώρα μιλάμε. Εγώ φέτος μιλάω για τον Άρη, δεν μιλάω για πάντα. Είναι πιο παλιά σου το πράσινο άρμα με τον Γιάννη Κόντι. Με το σπανάκι να κοντήσουν. Δημήτρη, άκουσε με λίγο για να. Άκουσε με λίγο. Το καταλαβαίνεις ότι εγώ αύριο, αν η Ξάνθη, αν αύριο Ξάνθη Άρης, το παιχνίδι ξεφύγει για διαιτησία από το 50-50, το ξέρεις ότι θα πάει υπέρ της Ξάνθης. Γιατί είμαι τελείως αδύναμος. Εξωπαραγωγικά. Εξωπαραγωγικά είναι τελείως αδύναμος. Στο Άρης Ολυμπιακό σε ποιο πήγε το παιχνίδι διαιτητικά. 10-90. Υπέρ του Ολυμπιακού. Πήρε τοποθετήθηκε η διοίκησή σου. Και εμένα με ξενέρωσε που δεν το έχω δει και αυτό λέμε, Δημητράκη, τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε. Ένα λεπτό, ρε φίλε, 10 γραμμές, Δημήτρη. Πες μου λίγο για το. Πες μου λίγο με ποιο δικαίωμα ο κύριος αρχιφύλακας χαιρετάει τον Σαββίδη. Εγώ θα κλείσω και με πες το μετά εσύ. Του βγήκε σεβασμό στο πρόσωπο στον Ευεργέτη. Και πες μου λίγο της Ελλάδος. Στον μεγάλο Έλληνα Ευεργέτη Ιωάννη Σαββίδη. Ο οποίος έχει δώσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και συντηρεί τη Χαλκιδική και τη Βόρειο Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Τι δεν καταλαβαίνετε. Άρα εσύ δικαιώνεις τον Κόκαλη που τόσα χρόνια κάνει ότι κάνει. Όχι φιλαράκι. Όχι φιλαράκι. Για τον Ιβάν Σαββίδη το μόνο που έχουν να μιλάνε είναι οι φιλανθρωπίες που κάνει και οι θέσεις εργασίας που δίνει. Δεν μιλάνε για ναρκόπλια και για στημένα παιχνίδια και για κλιματικές οργανώσεις. Λοιπόν, αν βρεις εσύ κάτι τέτοιο για τον Ιβάν Σαββίδη, έλα να το ξαναπείς. Σε κλείνω. Τι άλλο να σου πούμε δηλαδή. Εντάξει, δεν θα βγάλω. Έχει άλλη γνώμη εγώ όμως. Έγινε Δημήτρη, βγάλε τη γνώμη σου. Μου ζήτησες τεκμηρίωση απόψεων και σου έδωσα 10 απόψεις τεκμηριωμένες. Σε καμία δεν μπορείς να την κρούσεις. Να σε καλά. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Γεια σου Δημητράκη. Δεν θα βγάλουμε άκρη στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Πάλι τελευταίο μου αφήσετε. Τι να σε κάνω, θα περιμένεις τέτοιο. Α, έχεις 4-5 λεπτάκια. Έχει ρε. Τι να κάνω, έχει ένα τάτο γαυγίζει ο δικός σου να πούμε και ο Πάο. Τι να κάνουμε, και ο άλλος ο Τσιγκλάι και ο άλλος ο Γκάλι. Ένα λεπτό. Ρε παιδί μου. Ένα λεπτό. Εγώ. Ναι. Τεκμηρίωνα απόψεις που ζήτησε ο Δημήτρης. Άκουσε, τα έχουμε συζητήσει, κάνουμε ένα χρόνο εκπομπές. Αυτό το θέμα, ειδικά με Σιώπη, με αυτά τα έχουμε συζητήσει 1500 φορές. Ο Σιώπης δανεικός. Ο Σιώπης ήταν ένα από τα 12 συμβόλαια που ήθελε να ξεφορτωθεί ο Ολυμπιακός. Δεν ήθελε να τον δώσει στην ΑΕΚ
και ήρθε στον Άρη. Αυτό είναι ο λόγος. Ήταν η συμφωνία. 70-30 για μεταπόληση. 70-30, γιατί να μην βάλει μεταπόληση. Πρώτη στιγμή ότι δεν μείνει στον Άρη. Φυσικά, αφού θέλει να φύγει, φίλε, δεν ήθελε στον Άρη να φύγει. Αν είχε πρόταση. Όχι, ο Σιώπης αποφάσισε. Αν είχε πρόταση από το εξωτερικό, θα πήγε στο εξωτερικό. Πολύ απλό. Άρα ο Σιώπης μέσω του Άρη. Ο Άρης μάλλον για το Σιώπη ήταν ο συνδετικός κρίκος για τη μεταπόληση του Σιώπη. Τι λες, για να έχει συμφέρον 30% Ολυμπιακός. Τι είναι αυτό που λες. Εγώ σοβαρά μιλάω. Δεν ξέρω τι συμφωνία. Εντάξει, λοιπόν, για τους φίλους θα έχουμε συζητήσει. Αν κάποιοι ακούτε πρώτη φορά, αυτά είναι χιλιοπαιγμένα και χιλιοαπαντημένα. Ναι, μην ξαναπάμε στο ίδιο. Τα ξαναλέμε και τα ξαναπαντάμε. Και τα ξαναπαντάμε. Τα μαθαίνει ο κόσμος καθημερινά για να ξέρει τι του γίνεται. Έλα, ρε Θοδωρέ. Λοιπόν, τελειώσαμε, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για λίγο μπάλα, αν επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Γιατί χθες είδαμε εθνική, είδαμε φρεσκάδα, είδαμε τρεξίματα, είδαμε διάθεση, είδαμε παιδιά που κερδίσαν, ενώ το παιχνίδι δεν τους έδωσε κάποιο στόχο. Παρόλο αυτό το πανηγυρίσαν σαν να πήρανε θέση στο Euro και αυτό μ' άρεσε περισσότερο. Επίσης μια καταραμένη σύμπτωση είναι ότι για πολλωστή φορά όταν η εθνική δεν έχει παίχτη του Ολυμπιακού, κερδίζει και παίζει πολύ καλύτερα. Όπως και το 2004, δεν ξέρω να θυμάστε τι έκανε η Εθνική που δεν είχε κανέναν παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω να θυμάστε. Κατά διαολική σύμπτωση, Τάσο και Ζάχο, πήραμε το 2004 πήραμε δεν το Euro. Κατά διαολεμένη σύμπτωση. Το 2004, δεν θυμάμαι. Μετά, το 2004 δεν έπαιζε παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν έπαιζε κανένας παίκτη του Ολυμπιακού. Σοπα. Τελεία. Το 4, έτσι, δεν να πούμε και κάτι για μπάλα, να μην λέμε μόνο για. Άκουσα που έλεγε στις ειδήσεις, νομίζω ότι τώρα 18, 28 ή 38, σε 8 πάντως έλεγε το νούμερο ότι μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού χθες στην δεκάδα. Ή 18. Γι' αυτό και βλέπεις. Όταν Ζάχο σταματάνε οι μάνατζερ να κάνουν κουμάντο και το καταλαβαίνουν αυτό οι παίκτες, παίζουν ανιδιοτελώς. Παίζουν αυτό που πρέπει και δεν στεναχωριούνται, δεν υπάρχουν έρδες το ποιος θα μπει και πώς θα παίξει. Όποιος μπει, παίζει και τιμάει το εθνόσημο. Όταν όμως γνωρίζεις ότι ο συμπαίκτης σου δεν παίζει επειδή είναι καλύτερος, αλλά παίζει επειδή το λέει ο μάνατζερ και ο προπονητής εκείνη τη στιγμή ακυρώνεται, χάνει όλο το σεβασμό του και χάνει όλο το ρυθμό της η ομάδα. Αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να προσέξουμε. Μπράβο στα παιδιά που παίξανε, μ' άρεσε μπράβο και στον προπονητή στον τόνο που έδωσε, μας έδειξε κάτι διαφορετικό. Και για να ξεφύγω και από αυτό το θέμα που λέγατε προηγουμένως για το 5-4, για το 1-0. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει να αποσταντοποιηθούμε, να μας φύγει η βλαχιά αυτή του δεν πρέπει να τρώω γκολ και πρέπει να κερδίζω με 1-0 και να κάθομαι με δυο λεωφορεία πίσω και να με κάνουν ήρωα. Παιδιά, ήρωας δεν είναι αυτός. Ήρωας είναι αυτός που πουράγει το ποδόσφαιρο. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε παίκτες, να μπορέσουμε να βλέπουμε και εμείς θέαμα και ποδόσφαιρο, γιατί όλοι μας πληρώνουμε, είτε μέσω τηλεόρασης όταν πας και το βλέπεις κάπου, είτε όταν πας στο γήπεδο, πληρώνεις και απαιτείς να δεις θέαμα. Δεν απαιτείς να δεις δυο λεωφορεία πίσω. Δηλαδή οποιοδήποτε δεν χρειάζεται να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις του ποδοσφαίρου, στην ίδια 10 παίκτες πίσω. Έχεις την επιλογή όμως εφόσον πληρώνεις να πας να ψωνίσεις και από τα στόκ. Εσύ ξέρεις από αυτά. εσύ ξέρεις περισσότερο λαϊκά τζι να πούμε, λέει. Γιούσου Ρούμαν. Φάτινα, καλά σε κάνει. Άκουρε τι λέει ρε. Καλά σε κάνει. Το φέρνεις δώρα και σου τι λέει. Κάντονα. Όταν ξανάζει ξαναφέρε. Θα κάνει κανένα ντου η αστυνομία, θα ανοίξει την τουλάπα του και θα τον πάνε μέσα για παράνομο εμπορίο. Όλες τα μπίμπας είναι εκεί πέρα. Το Αθήνα φωνάζει. Είναι ένα ωραίο Σίβας από τη Γερμανία. Έτσι δεν είναι. Σίβας από τη Γερμανία, γιατί δεν έχει στην Ελλάδα, ρε. Όχι, όχι Σίβας, ρε Βλάχο. Όχι Σίβας. Σίβας. Σίβας, δεν τι είπα εγώ. Και για πήγε στο στόκ πήγε το μυαλό του πάλι. Είδες πως σκέφτηκε. Πάντως είδες εσύ. Κάνουμε λάθος εγώ, εσύ μας διορθώνει. Είδες. Είδες τι καλός άνθρωπος είναι. Έχω τεράστια βελτίωση. Ναι, φίλε. Εγώ δεν διορθώνω κανένα. Έτσι. Να ξέρεις. Έλα. Έλα, έλα, Θόδωρε. Να μην διορθώνουμε τον άνθρωπο. Όχι, να το διορθώνουμε γιατί έτσι. Για σένα λέω. Εγώ εκεί να επικεντρωθώ και φυσικά στο Λιμιό που είναι το πουλέ μου. Ο οποίος Λιμιός τον έφαγε στη στροφή το Ζαμπά. Καιρός ήταν δηλαδή αυτή η προώθηση και εμείς που είχαμε στο Ζαμπά για να παίξει ο Ζαμπά και ο Ζαμπά ο οποίος σέρνεται. Εάν Τάσο έκανε αυτά που έκανε ο Λιμιός ο Ζαμπά, τι θα λέγαμε τώρα, ξέρεις. Ο μεγάλος, ο Βραζιλιάνος, ο άπαιχτος, οι Βραζιλιάνοι μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν οι Έλληνες κτλ. Βλέπεις λοιπόν έναν Λιμιό, ο οποίος εντάξει και από το ίμιση είναι και Βραζιλιάνος, θα το πούμε και αυτό, αλλά κοίταξε, ένα παιδί λοιπόν το οποίο τα δίνει όλα και αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα. Θα επανέλθει ο Ζαμπά και θα τρέβει στα μάτια σου τίποτα. Δεν θα επανέλθει ο Ζαμπά, με αυτό το μυαλό. Θα κλείνει το Μαρκής μάλλον γι' αυτό. Δεν το κόβει, πώς θα το πουλήσουμε, ρε.
Δεν τον κόβει. Δεν τον κόβει. Γι' αυτό έχω τεχνικό διευθυντή. Να μπορέσει να τον πουλήσει ή να τον μοσχοπουλήσει. Δεν θα τον βάζουν. Πώς θα τον μοσχοπουλήσει. Θα επανέλθει και θα είναι καλύτερο. Φόδωρε, δεν θα τον βάζουν άλλο. Προφανώς θα τρώει πόρτα στο Μαρκή και θα γίνει καλύτερο. Κοίταξε, Ζάχο, όπως αυτοί είναι αθλητές. Εάν τώρα δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο, δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή, το μαύρο άσπρο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όταν βλέπεις ένα παίκτη ο οποίος σέρνεται, δεν μπορείς να τον κάνεις παιχταρά επειδή θα κάνει μια κούρσα και θα βάλει ένα γκολ. Σκοπός είναι η γενική του παρουσία. Όποιος έχει το μυαλό του στο κεφάλι του και έχει και ικανότητες βέβαια, έτσι, γιατί αν δεν έχεις δεν μπορείς, φαίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ έχω να πω ότι και οι ποδοσφαιριστές έχουν τις άσχημες στιγμές του. Ναι, μία άσχημη στιγμή. Όπως έχει, κάτσε ρε Θόδωρε, ο Πασχαλάκης είναι καλά, ο Βαρέλα είναι καλά ας πούμε, ο Μπίσης Βαρέλα είναι καλά ας πούμε, για πες μου τώρα. Γιατί παίζουν. Ωραία, να σε απαντήσω. Να μου απαντήσεις, ναι, να μου απαντήσεις. Για τον Μπίσεσβαρ, γιατί δεν λες, ας πούμε, που έχει να παίξει μάτσα με τις προκοπές από την Αϊτχόφεν. Δεν τον βάζεις στο από τον Άγιαξ. Δεν τον βάζεις στο Αν ο Μπίσεσβαρ. Ναι, για τον Μπόνι Εμ, γιατί δεν λες για τον Μπόνι Εμ, να πούμε. Το Μπίσεσβαρ. Περίμενε, ρε. Αν δεν έκανε. Κοίταξε, σίγουρα σέρνεται και εμένα δεν μου αρέσει. Μα σέρνεται γιατί τον βάζει μέσα και δεν βάζει άλλα παιχτάκια. Αυτό εδώ είναι δικό του πρόβλημα. Γιατί να μην παίξει ο Λάμπρου, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Μαζί σου, να παίξει και ο Λάμπρου. Δεν το λες όμως για το Ζαμπάλες. Το είπα εσύ. Για το Ζαμπάλες. Τώρα το είπες, το είπα εγώ. Κάτσε ρε παιδί μου, ο Ζαμπά τώρα με τη ζωή που κάνει είναι το ίδιο με τη ζωή του Μπίσεσβαρ. Εσύ ξέρεις, είσαι στο βρακί του Ζαμπά τώρα και ξέρεις τι κάνει ο Ζαμπά. Εσύ ακούς τώρα το ράδιο Αρβίλα και λες τώρα. Τα λένε κακοπροαίρετε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εγώ είμαι ο ράδιο Αρβίλα. Κατάλαβες. Εσείς, εντάξει, είσαι Αριανός, εντάξει, μόνο τους δικούς σου. Άκουσε το Μικι Μάου που τα λέει. Να βγαίνει και να λες τέτοια στιγμή. Όλοι μου τα λένε, που τον είδα εγώ. Δεν έχω πάει. Πρόσεξε, δεν έχω πάει ούτε μία φορά στο Μαρκίζ. Αν θέλει, το πιστεύει. Δεν είμαι για Μαρκίζ εγώ και επί τσιρικάρια. Δεν έχω πάει. Έχουν πάει άλλοι όμω. Τι τώρα θα μιλήσω για την ηλικία σου πάλι. Και τι να πω, ρε φίλε, να λέω ψέματα ότι είμαι μικρό. Δεν είμαι μικρό πλέον, δεν είμαι για Μαρκίζ. Καταρχήν, όρθιο πώ να κάτσω εγώ εκεί πέρα. Όρθιο. Δεν γίνεται. Δεν μου λες, πες την αλήθεια τώρα. Το βράδυ κοιτάς το site του Μπαμπούλα, βλέπεις χρώματα τα φέρετε. Να φας τη γλώσσα σου, κάτσε. Και να σε πληροφορήσω. Ότι στο που να φας το σβέρκο σου. Το Μαρκίζ έχει αναβαθμιστεί, φιλαράκι. Με το που μπαίνεις μέσα δεξιά έχει πει. Μπορείς να πάει ένα πει και να προχωράς. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τα ξέρεις καλά εσύ αυτά, έτσι. Όχι, έτσι μου είπανε εμένα, κάτι φίλοι μου. Λοιπόν, κλείσε. Λοιπόν, Πορκίτο. Είναι αγάπη μου. Γεια σου, εδώ. Και πότε θα μπράβο, πότε... ένα τελευταίο να πω ένα μπράβο για την ώρα, παιδιά, επιτέλους. Εντάξει, παλέψαμε πάρα πολύ για να το κάνουμε, φιλαράκι. Δεν ξέρεις τι κάναμε, αγώνες κάναμε και εγώ και ο Ζάχος για το 9. Τάσο είναι και Ζάχο, μπράβο σας για την ώρα, παιδιά, γιατί και πολλοί κόσμοι εδώ που σας άκουγε δεν σας προλάβαινε. Δηλαδή... Βέβαια και τρεις από τους 12 διευθυντές του Λίμπερο συνέβαναν σε αυτό, κατά μεγάλο ποσοστό, αλλά και εμείς προσωπικά εδώ με τον Ζάχο δώσαμε μεγάλο αγώνα γίνει το 9, να ξέρεις. Εμείς σας ευχαριστούμε οι ακροατές σας, γιατί το είχαμε ανάγκη αυτό ρε παιδιά, είναι πολύ εμπράκτος, εμπράκτος. Πότε έρχεσαι. Εμπράκτος, το καλοκαίρι. Κοντά είναι, εντάξει. Φέρε βότκα για το καλοκαίρι, όχι σήμερα. Θα σε φέρω μια μπόμπα εκεί να την πιείς να λιποθυμήσεις, να μας γίνει φινά. Άντε κλείσε ρε. Άντε κατέβασε κάμια τραπέζι σε καμιά ταβέρνα της προκοπής, γιατί σε αυτά τα φασφουντάδικα που πας με ένα 80 να πούμε το γύρο. Σε βλέπω στον Κιανό Σταυρό να πούμε καμιά εβδομάδα. Λοιπόν, Χαλκιδική. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Ποιος είναι. Όχι γραμμές, ρε. Όχι γραμμές τώρα. Μετά είπαμε. Μην τηλεφωνείτε. Βαράνε εδώ τα τηλεφωνικά. Καλά, δεν σας κόβει. Είπαμε οι εκπομπές και τα διαλύματα θα γίνονται στην ώρα τους. Τέρμα οι προχειρότητες. Μάλιστα, πέρασαμε και 4 λεπτά. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Το 23-12-87 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι δικό σας. Πού να δείτε, παιδιά. Τρέγια να χορεύει στο στούντιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σε πω στην δίσκο, ρε. Φίλε, το έχω. Το έχεις. Εγώ στην δίσκο χορεύω εδώ, αν και είμαι λίγο ντροπαλούς από την αλήθεια. Ξέρεις ότι τα πρώτα χρόνια που γινόταν η χορήση, η δισκοτέ και τα λοιπά, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει από το γυμνάσιο με Colton Gate. Ναι. Αν τη θυμάσαι. Πώς, στην Αριστοτέλους. Την υπόγαστη Αριστοτέλους. Χορό είχαμε κάνει το λύκειο μας εκεί. Είχαμε πάει Panopticum. Την Πανόπτικου μου, όχι, δεν θυμάμαι. Τζάκι Ο, βέβαια. Αγία Σοφία ήταν αυτή, τα κούτσε απέναντι. Όχι. Ή Πανόπτικου ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια και άλλαξε όνομα. Εγώ θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομα που ήταν στο σταθμό από απέναντι, ρε. Τώρα που είναι μονόδρομο, πώ λέει εκείνο ο δρόμο, κατεβαίνοντα. Μετά είχε γίνει και μπουζούκια εκεί. Κέντρο διασκεδάσεων που είναι. Μπουζούκια, ναι. Κέντρο, καλά, εντάξει. Είχε και εκεί δίσκο, και αυτό υπόγειο. Γενικά η δίσκο τότε ήταν σε υπόγεια. Η Κρόνο ήταν στη Βασιλή Σόλγα, ένα στενό μέσα.
η Κρύπτον. Ήταν και η Γκόλτε και κάτσε να δεις ναι, στην Λιούπολη πώς λεγόταν εκείνη ρε. Ήταν και ο αδελφός μου. Στο Ρωμαίο κοντά. Α, μπράβο ρε εσύ. Και αυτό σε υπόγειο. Μετά το αγνό, μετά το αγνό όπως πηγαίνεις πάνω, ναι. Πώς λέγονται, τώρα θα με σκοτώσει ο αδελφός μου, γιατί ο αδελφός μου ήταν DJ και γι' αυτό κατάλαβες. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. 84, 85. Δεν ακούει ο αδελφός μου, δεν ακούς ρε. Πώς λεγόταν. Θα τον πάρω τηλέφωνο στον αέρα. Στεφάνο, πώς το λένε. Το αδερφό μου, Κώστα. Ρε Κότσο, άντε, βγες να μας πεις. Ναι. Πώς λεγόταν τον πάρω. Ωρε φίλε, τώρα τι κόλλημα είναι αυτό. Εντάξει, φίλε. Στην Ηλιούπολη, καλά, στην Ηλιούπολη τώρα μας ακούει και να είναι 50, δύσκολα. Θυμάμαι το Ρωμαίο, που ήταν σαν μπουζουξίδικο εκείνο της εποχής, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μόλις περάσει στη διασταύρωση μετά το Αγνό. Ναι, ρε, και πάει το παρκάκι το κυκλικό. Α, μπράβο. Πηγαίνοντα ίσια για Εύωσμο, στο πρώτο δεξιά. Στη δεξιά, στη γωνία. Ναι. Ναι. Πώς λέγονταν, ρε, τι κόλλημα, τέλος πάντων. Πάντως, γιατί εδώ πέρα δεν κάνουν. Στον Εύωσμο ήταν, ή ήταν, ρε φίλε, στροφή καρατάς από πίσω. Στον Εύωσμο. Άλλη μία, πώς λέγονταν εκεί στην Ευκαρπία. Πώς λέγονται, Αθόκηπη λέγεται εκεί η περιοχή τώρα. Δεν την ξέρω την περιοχή. Όπως πάμε για τη γέφυρα τη Σταυροπόλεως. Μας και μας βοηθήσει ο φίλος. Άκου λίγο τώρα. Όπως πάμε για την αερογέφυρα τη Σταυρούπολη από Νεάπολη που πορεύεται στη Λαγκαδά. Είναι στροφή καρατά σου δεξιά, από την άλλη μεριά από αριστερά, στα 500 μέτρα πάνω στην ανηφόρα. Πώς λέγονταν εκεί η δισκοτέκ. Κάτσε, μπας και μας βοηθήσει ο φίλος που έχουμε στη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντρέας, Νέα Υόρκη. Νάτος. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Εγώ θυμάμαι, τι να σου πω, αρχίζω από το χωροφύλακα. Που χαιρέτησε το Σαββίδι. Ναι. Το χαιρέτησε. Αυτό το χάπηκε του κύριου Σύριου. Προξείς τα χωροφύλακα δεν φίλε. Δεν τα κάνει άλλο μου. Λες. Του δώσεις το χέρι, το χαιρέτησε. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Γιατί προξείς, δεν και το χαιρέτησε. Κακό είναι. Δηλαδή, ένα λεπτό, Αντρέα. Άμα ήταν Αριανό, έπρεπε να του δώσει κανένα χαστούκι, δηλαδή. Τι είναι αυτό. Όχι, δεν λέει. Όχι, δεν το χαιρετούσε. Δεν το χαιρετούσε. Άρα το πάω ξύσω άνθρωπο. Α, είναι μια εξήγηση αυτή. Είναι μια εξήγηση. Είδε μπροστά του έναν μεγάλο. Όχι επειδή βοήθησε τον κόσμο. Στην Αλβανία. Όχι επειδή βοήθησε τον κόσμο. Πέστα. Αυτό ένα το άλλο σου πω εγώ. Η Πανόπτικουμ. Πανόπτικο. Εγώ αγαπάει, η Πανόπτικο είναι εκεί που το Ρόι είναι στο τέλος με τη Λαμπαρμπόρ, εκεί θυμάμαι. Την Greenpeace, εκεί η Golden Gate έγινε Πανόπτικο. Όχι, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ήτανε Πανόπτικο, εγώ τη θυμάμαι. Εγώ τη θυμάμαι την Πανόπτικο. Εγώ έφυγα από την. Πόσο χρόνο, Αντρέα, πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο επιτρέπετε. 61. Ναι, βέβαια, μεγαλύτερος, βέβαια. 36 χρόνια στην Αμερική. Εγώ τη θυμάμαι την Πανόπτικο. Έφυγα το 83, ήταν η Πανόπτικο, η Λαμπαρμπόρ, η Tiffany's, η Griffith's, το Basement. Έτσι. Τα θυμάμαι. Πες και τίποτα για τον Πάκ, βρε Τασούλη μου, να ακούσουμε. Εσύ που την ξέρεις την Πανόπτικο. Πώς δεν την ξέρω, ρε φίλε. Πήγαινε και περονόβιος. Πώς δεν την ξέρω. Και η Τζάκι Ο ήταν, η Τζάκι Ο ήταν τότε, στην Αγία Σοφίας, στα Γκούτσα απέναντι. Δεν θυμάμαι που ήταν, σαν όνομα τι θυμάμαι. Θυμάμαι την Golden Gate που ήταν στο τέρος στην υπόγα κάτω. Θυμάμαι την Κρόνος που ήταν. Εσύ! Μη με τσατίζεις, ρε. Ένας ένας να μιλάει, ρε. Θυμάμαι την Κρόνος που ήταν. Έλα, μ' ακούς. Αντρέα, θυμάμαι την Κρόνος που ήταν στη Βασιλή Σόλγας, σε ένα στενάκι μέσα. Την Κρύπτον, η Κρύπτον πρέπει να ήταν στο αεροδρόμιο. Ή είχε πάει μετά στο αεροδρόμιο. Δεν ήταν τότε που ήμουν εγώ. Η Κρύπτον, ναι. Εντάξει, τώρα, λίγο μετά δεν πρέπει. Ήταν. Εσύ πότε έφυγες, 85 έφυγες από εδώ. Το 83, το 1983. Εκεί ήταν η δισκοτέκ. Ξεχνάω πως λέγανε, εκεί σε αεροδρόμιο μου δίπλα. Η πρώτη που έγινε αυτό. Η Σουίν και η Αμνέζια ήταν τότε. Η Σουίν και η Αμνέζια ήταν. Α, μπράβο. Ναι. Η Αμνέζια, α, μπράβο. Έτσι. Μετά έγινε στην Εθνική, πώς λέγονταν, στην νομαρχία πιο κάτω. Ναι. Η Λαποζέ δεν είχε γίνει. Λαποζέ. Η Λαποζέ που ήταν μέσα στο κλουβί, μπαίνανε οι τρελές μέσα. Ναι. Τα Σούλια, άκου να σου πω. Έλα. Είχα να πάω στην Ελλάδα 9 χρόνια. Πόσο? Πάω το 1996. Ναι. 9 χρόνια είχα να πάω. Ναι. Έτσι. Και πάω το 1996. Με τις βαλίτσες πήγα στα μπουζούκα. Δεν κάνω και εγώ έτσι, ρε, Άντρε. Με τις βαλίτσες πήγα στα μπουζούκα. Και μετά στα μπουζούκα και λέω πού είναι φίλα τα Αμερική, μεγάλε μόνο. Μου θυμίζεις το έργο στο Καλλιούλα με τον Κωνσταντάρα που έλεγε ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι, με τη βαλίτσα μπουζούκα. Σε ποια μπουζούκια πήγες, ρε. Σε ποια μπουζούκια πήγες, ρε, ψεύτα, ρε. Σε ποια μπουζούκια πήγες με τη βαλίτσα. Πού? Στο έμπατη. Στο έμπατη που τα αγρόνια μου έχουμε από τα αγρόνια μου Αζίρα.
Εσύ τώρα μιλάς για 95, 94, 96 κάπου εκεί. 96 τότε ήρθα σου λέω. Ωραία φίλε, ο Άρης δεν είχε πέσει δεύτερη φορά τότε. Είχε πέσει ούτε ο Άρης. Πρώτη, πρώτη. Το 97 έπεσε πρώτη φορά, ναι, ναι. Είδες πως τα θυμάται. Το 97, ναι, ξέρεις γιατί το θυμάμαι το 97. Γιατί είχα πάρει μεγάλη πρόκριση μέσα στην Arsenal. Με τον Ζήση Βρίζα ρε φίλε. Εγώ έπαιρνα πρόκριση με την Arsenal και εσύ έπεφτες. Παοξής είναι ο φίλος, δεν ξέρω. Για σένα, σε σένα μιλάω. Εγώ πήγα στο Λονδίνο. Πήγες. Φιλεράκο, εγώ πήγα στο Λονδίνο. Α, ναι, πήγες. Α, ωραίος. Το 97 και μετά από 3 χρόνια πήγε στο Ιερουσαλήμ και είχα τον Πατατούδη, τον Πατακτή, που δεν μου έδωσε τα εισιτήρια τζάμπα. Του λέω τον εισιτήρια και με πήρε 32 δολάρια. Από την Αμερική ήταν Πατακτή, του λέω και ζητάς και 32 δολάρια. Σιγά μου έρε και εσύ από την Αμερική τώρα έπρεπε να του πετάξει ένα 50 δόλαρο, 100 δόλαρο και τον πει σιγά τώρα. Του πέταξα, πέταξε 100 στάρικο τον φωτιστή να μου δώσουν, να μου δώσει το φανέλα. Ε, ναι, αλλά Αντρέα τώρα σου μείνε να πούμε τα 32 δολάρια κι εσύ. Όχι, 100 στάρα, με δώσει μια φανέλα ρε μάγκα. Μια φανέλα από την Αμερική, δώσει μια φανέλα ρε. Ε, και τι έπαιρνες από την Αμερική δηλαδή. Δηλαδή, άμα ήσουν Έλληνας και ήσουν στην Αλβανία, τι θα γινόταν. Μια φανέλα ρε μάγκα. Μια φανέλα θέλω. Γιατί μωρέ, εσύ τον έφερες καμιά φανέλα το Chicago Bulls στον Πατατούδη που ήσουν στην Αμερική. Δηλαδή μιλάμε για τον Πάουκ. Άντε πάλι. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή από την Αμερική ο Πατατούδης θα ήθελε μια φανέλα του Chicago Bulls του Michael Jordan. Εσύ που μιλάς ποιος είσαι. Ποιος είσαι, ο Τάσος είσαι. Ο Τάσος είμαι, ο Τάσος είμαι, ο συνοπαδός σου είμαι. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Πάουκ, φιλαράκο. Δεν έχω τίποτα με τον Πάουκ. Μια να αγαπώ τον Πάουκ. Ε, καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν αγαπάς, φίλε. Τώρα να σε δω τι θα κάνεις, τώρα να σε δω τι θα κάνεις με τη Λαμία που δεν παίζει ο Ελκαντουρί. Δεν παίζει και ο Βαρέλας. Δεν πειράζει, με τις φανέλες μέσα κερδίσει. Ναι, καλά, καλά, καλά. Τέτοια λέγε, τέτοια λέγε. Όλα με τις φανέλες. Δεν είναι και ο Χάβος φέτος. Δεν είναι και ο Χάβος. Κακό αυτό. Ναι, θα τους πάρω, ρε, 30.000 κόσμους έκτος και επιδομόπουδο, οι πανουριάδες που θα ακούσουν Παοκάρα, τρέχουν τα πόδια τους. 30 δεν χωράει. Καλά, είπαμε, είναι λαστιχένιο. Είναι λαστιχένιο ο γήπεδο η Τούμπα, μην το ξεχυλώσουμε. Το παιδεύει με το καινούργιο που θα γίνει 50.000 θέσεις θα είναι το καινούργιο, να ξέρεις. Αυτό στον κόσμο που θα δουν οι Λαμιώτες, οι Πανουριάδες, δεν τον έχουν δει. Θα αποκούπουν τα πόδια τους τα παιδιά. Το κατάλαβες, θα φωνάζουν και στα κάκελα πάνω που αφού. Αντρεούλη, κάνε ένα επίλογο ρε φίλε για να πούμε κι εμείς πέντε πράγματα. Πες μας για τον ΠΑΟΚ τίποτα να ακούσουμε. Τώρα θα σου πω, κλείσε να σε πω. Και ο αστυνομικός ήταν, ο αστυνομικός ήταν ΠΑΟΚΣ. Καλός άνθρωπος, εξαιρετικός, εξαιρετικό όργανο. Να σε καλά, να σε καλά Αντρέα. Γεια σου Αντρέα. Γεια σου και με την νίκη. Γεια σου Αντρέα, ωραίος Αντρέα. Με την νίκη δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, θα κάνω ραδιοφωνικό, θα πάρω τον αδελφό μου. Τηλέφωνο, θα τον πάρω. Ναι, μέχρι να πάρεις εσύ τον αδερφό σου, να πω ότι ο Ελκαντουρί είναι τραυματίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στο μάτς με τη Λαμία. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει τα επόμενα μάτς για καμιά 20-25 μέρες. Έτσι. Και ο Βαρέλα χειρουργήθηκε. Προσπαθεί να επανέλθει σιγά σιγά. Λοιπόν, αν και. Μ' ακούς? Ναι. Στον αέρα είμαστε. Για πες μου, πώς λέγονται. Στον αέρα είμαστε, στον αέρα, λίμπερο. Ούτε τι ώρα κάνω εκπομπή, ξέρεις. Πώς τον αντέχεις, ρε φίλε. Τρέγιασα. Ξυπνάω και κοιμάμαι με τη σκέψη σου. με τη δική μου. εσύ, έχω σπάσει το κεφάλι μου, μιλάμε για δισκοτέκ. Πώς λεγόταν η δισκοτέκ στην Ηλιούπολη που έπαιζε. Στο Ρωμαίο κοντά, δεν είναι. Blackstone, ρε φίλε. Blackstone, άμα ρε φίλε, με τις πηγανές πηγαίνα. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ, Blackstone. Έτσι. Έχεις να πεις τίποτα. Πιο κάτω η Melody. Η Πανόπτικουμ που λέει αυτό. Πού ήταν η Πανόπτικουμ? Η Πανόπτικουμ ήταν, ρε παιδιά, κάτω στο κέντρο ήταν. Η Golden Gate ήταν. Η Golden Gate ήταν στο τέλος ήταν. Ήταν στην Αγία Σοφίας. Μήπως η Πανόπτικουμ έγινε μετά Τζάκιο. Αγία Σοφίας ήταν πιο εδώ. Αγία Σοφίας. Αγία Σοφίας. Η Λαποζέ, μπας και λέμε τη Λαποζέ. Η Λαποζέ ήταν αρχές Βασιλής Όλγας ήταν η Λαποζέ, ρε φίλε. Η Τζάκιο ήταν στα Γκούντι στην Αγία Σοφία. Αυτή λέω εγώ. Αγία Σοφία κάτω πριν την Ελλάδα ήταν Πανόπτικουμ. Εντάξει. Αγία Σοφία πριν την Ελλάδα. Τι είπες για πες το Κώστα αυτό? Η Λαποζέ ήταν εκεί στην ταβέρνα του Χωτρού. Εντάξει, ναι, άσε τη Λαποζέ. Όχι, Κωνσταντίνε, θυμάσαι τι είχε γίνει με τη Λαποζέ όταν έβαλε τα κλουβιά και μπαίναν μέσα οι τρελές και ξεβρακωνόταν. Είχε πάει. Είχε πάει, λέω. Λέει στη Λαποζέ που βάζανε στα κλουβιά να χορεύουν. Ναι, μπαίναν οι τρελές και βγάζανε και. 100 φορές αυτό έλπε να μην πας. Μοιάζεις με τον Τρεγέ, είσαι στο ίδιο στυλ. Ρε φίλε, έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά. Το αίμα σου από την ίδια κοιλιά βγήκατε. Πώς βγήκε έτσι αυτός?
Ακουστή, και, δεν πήγαινε μαζί σου λίγο να το περπατήσει. Πώ, αυτό έπαιζε μουσική και εγώ ήμουν μικρό. Βέβαια. Κώστα! Βέβαια. Κώστα! Πώ θα γίνει να τον παντρέψουμε, φίλε, να ηρεμήσει και η μαμά. Αυτό θα παντρευτεί, φιλαράκι, να σου πω πότε. Όταν η Βέρεια πάει το Champions League. Ευχαριστούμε πολύ. Είχες, δεν είχες, στον πρόεδρο το πήγες, στον Καρυπίδη, ρε φίλε. Φάτινα, του δίνεις και assist. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, να παίρνετε και κανένα τηλέφωνο. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Μια χαρά άνθρωπος φαίνεται. Πώς βγήκες έτσι, ρε φίλε. Καλά. Ακούγεται, όχι φαίνεται. Ναι, τώρα, δηλαδή ακούγοντας, δηλαδή σοβαρός, μετρημένος. Παοξάκι. 100%. Να φανταστώ Αριανό. Στο σώμα μας σου λέω, οι μόνοι Αριανοί είμαστε εμείς. Και η μαμά είναι Άρης. Άρης, τι θα είναι η μαμά. Βάσου, κύριε Βάσου. Άρης και Λίντς. Βάσου. Λίντς. Και ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς μου είναι Άρης και Αντιπάοκ. Πώς είναι, Γιώργος. Γιώργος και Βασιλική. Γιώργος και Βασιλική. Βάσου. Κύριε Βάσου. Ωραία. Άντε να τους χαίρεσαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τάσο. Και κοίταξε, ναι. Κάτσε ένα εικονάκι. Ναι, τώρα, ακριβώς τώρα που κάνω. Αύριο πρωί βάζω. Δύο ανιψιές έχω, δεν σε είχα δείξει. Κουριτσάκια. Ναι, άμα. 19 και 24 μοντέλα. Κλάρες, ναι. Κλάρες, να τις χαίρεστε. Η μικρή είναι πετσία. Καλή τύχη να έχουμε. Η μικρή. Γιατί το κάνετε το παιδί να στεναχωρείτε. Δεν το κάναμε. Του, φίλε. Γιατί. Γιατί αυτό είναι, ρε φίλε, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Κάντε πάω τα παιδιά σας. Ναι. Να νιώσουν πρωταθλητές, mm-hmm. να είναι αίτητοι, mm-hmm. να είναι ταμπλούχοι. Πέμπτη φορά γράφε, Χρήστο γράφε. Κάνε ένα τσεκ. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς και να νιώθεις το αφεντικό της χώρας. Ναι. Ταμπλούχοι ήμασταν στον μπάσκετ. Το αφεντικό της χώρας. Οκτώ. Στο βασιλιά το σπορ μιλάμε. Και μάλιστα με αντίπαλο εσένα. Μιλάμε τώρα για το βασιλιά. Δεν μιλάμε, δηλαδή μιλάμε για το λιοντάρι και για το κουνέλι. Το νούμερο 2. Εντάξει, άρα μπράβο. Τώρα μιλάμε για το λιοντάρι. Να σηκώνεις, να είσαι λιοντάρι και να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς στην Ελλάδα. Καλά, πέρσι σου να μην τρελαίνεσαι. Πέρσι σου. Είμαι. Τον κρατάω τον τίτλο, τα σκύπτρα τα. Μέχρι το επόμενο είσαι ο πρωταθλητής. Αυτό είναι δεδομένο. Καλά. Και πρόπερσι λίγο χλωμό το βλέπω. Έτσι στη συνείδησή μας φυσικά. Καλά, στη συνείδησή μου και εγώ κάθε χρόνο πρωταθλητής είμαι. Στη συνείδησή μου πρωταθλητής. Και εγώ είμαι. Και εγώ στη συνείδησή μου το 80 το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα τρέγια είμαι πρωταθλητής. Αλλά σαν. Αλλά τα κοιτάπια άλλα λένε. Σαν τιτλούχος πήρα και ένα κύπελο, α πούμε. Σαν. Σαν τίτλο, πήρα και ένα κύπελο. Πότε? Όταν μου κλέψαν το πρωτάθλημα. Ναι, πήρε και κύπελο. Δεν σε κλέψαν κανένα πρωτάθλημα. Δεν σε κλέψαν κανένα πρωτάθλημα. Μου κλέψαν και το έχασα κιόλα. Ναι, μαζί. Ναι. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα το όνομά του. Ναι. Γιατί έφταιγα κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τότε και στο τελευταίο. Ωραίο ήταν αυτό με τις αναμνήσεις. Memories. Μπορεί να το κάνει και με καμιά φίλη σου. Ποιο? Αυτό. Α, τις. Το live. Ναι, όχι, ξέρει. Εδώ ολόκληρο ραδιομέγαρο, λες, ο οργανισμός. Έτσι μία, πρόσεξε πώς θα το πω, ναι. Χωροϊσπερίδα, ναι. Δεν διοργανώνει. Πέρσι δεν είναι, συγγνώμη. Μία τέτοια, ρε παιδί, να μαζευτούν οι λέω κάτι στραβό. Κάθε χρόνο νομίζω κόβεται η πίτα του σταθμού. Εγώ για πίτα σου είπα και τη ρόπιτα. Ναι. Καταρχήν πάνω στον έκτο όροφο εκεί υπήρχε ένα, και άλλη φορά το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μπαλκόνι, πέσει μπάλα εκεί πέρα. Καλά, κοίταξε τώρα. Κάνε ένα παρτάκι. Και χωροϊσπερίδα να γίνει, μην περιμένεις να μας φωνάξουν εμάς. Γιατί εμείς τι είμαστε, από άλλο ραδιόφωνο είμαστε. Εσένα μπορεί να σε φωνάξουν. Γιατί με εσένα δεν σε φωνάζουν, γιατί δεν το κατάλαβα. Όχι, δεν έρχεσαι. Εγώ έρχομαι. Αλλά είναι τόσοι πολλοί διευθυντάδες που μπερδεύονται εδώ. Ξεχνάνε, ρε παιδί μου. Καμιά λοιπόν, 112 πώς είναι. Λοιπόν, Χρήστο, πόσοι διευθυντές εδώ. Ωπορέσει, με τους διευθυντάδες. Πρέπει να είναι 9 τώρα. Θα σε μάθω εγώ εσένα 11-1 να μας κράζεις μεσημεριάτικα. Α, θα φάει πέσιμο αυτό τώρα. Στέει, αυτό, με το που έρθει θα φάει πέσιμο. Πέσιμο. Σε κάνω θα... καλά εγώ σήμερα. Έχει ότι... πέσιμο. Δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε με 1-0, πανηγυρίσαμε έξαλα τον γκολ του Παυλίδη, του πολύ καλού αυτού επιθετικού. Εντάξει. Μα ισοφάρισε σε μια άτυχη στιγμή που έφερε μεγάλη ευθύνη αυτός ο παίκτης που το λέτε εσείς μπακάκι και δεν... πραγματικά τώρα μπορώ να καταλάβω, δηλαδή προσέχοντας παίκτες της ΑΕΚ όπως τον Μπακάκι, τον Γαλανόπουλο και τον Μάνταλο, καταλαβαίνω γιατί τρεις φορές να πούμε τους. Έχω κάνει πλάκα στο κύπελο και μέσω σπίτι στον Αττικό Ουρανό έχω σηκώσει το κύπελο Ελλάδος, έτσι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Μάνταλος έγινε ο αχθοφόρος του κυπέλου του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ένα και δεν τρέγια. Τι θες, ρε. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. 10:30 είναι. Θα ανοίξει γραμμέ πάλι. Αμέσως μετά το 23-12-87-3-8 θα είναι δικό σας. Σιγά μισή πάρει κανείς. Να δεν πάρει, έχουμε να λέμε αρκετά. Εμεί δεν σταματάμε να. Αυτά που λες. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά
της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί η ανεψιά μου με στέλνει μήνυμα. Όχι και μοντέλο βρεθεί. Είναι, έτσι, σου έδειξα φωτογραφίες. Εγώ που είδα φωτογραφία είναι μια κούκλα. Και οι δύο μάλλον είναι κούκλες, έτσι. Και οι δύο. Όντως και τις αγαπάω πάρα πολύ και τις δύο. Τα κορίτσια είναι κουκλάρες. Γερά να είναι και καλή τύχη να έχουν. Εντάξει, όλα τα παιδιά. Τα κορίτσια και για να δείτε και άσπρη μέρα, παιδιά, πάω καλά. Εντάξει, ναι. Μπορεί να ερωτευτεί κανένα πάω ξέρετε. Και εσένα μπορεί οι κόρες να σου φέρουν κανένα διανό στο σπίτι. Δεν είναι. Τώρα τα κορίτσια. Αν ήταν πάω και θα νιώθαν πρωταθλητρίες. Ναι. Άργησε, έκτη φορά το είπε, εντάξει. Δεν είπα τα μπλούχη. Δεν είπε τα μπλούχη. Είμαι μόνο πρωταθλητή. Ναι, εντάξει, να πω ότι σιγά σιγά φθήνει. Λοιπόν, δεν φθήνει καθόλου. Εννοώ ότι και σένα οι κόρες μπορούν να σου φέρουν κανένα αριανό στο σπίτι. Θα πεις όχι. Το παρακαλάω. Ναι, το παρακαλάς. Λίγο δύσκολο. Την τυραννίσω όσο δεν πάει. Και χαιρετίσματα έχεις, brother, από τον Κοσμά, το Χάρπι. Από τη γειτονιά, πιστεύω να θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα. Αυτό ένα πολύ ωραίο μέστηλε και είπα θα το διαβάσω και το ξέχασα. Αυτά που έλεγε και όντως, εσύ που έλεγε με τον φίλο που ήταν στο τηλέφωνο για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και τέτοιο. Εσύ τώρα με τον Παναθηναϊκό, λέει ο Ανδρέας, πολύ σωστή παρατήρησή του. Με τον Παναθηναϊκό, λέει, δεν έχεις καλές σχέσεις, δεν τους δίνεις δανεικούς. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στους δυνάσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φυσικά. Καλά σου λέει, γιατί φυσικά. Το δει. Τότε. Φυσικά. Τι φυσικά. Απλά ο Παναθηναϊκός, ναι, περνάει τώρα τη χειρότερη αγωνιστικά στιγμή στην ιστορία του. Και διοικητικά και αγωνιστικά, φίλε Ανδρέα. Ναι. Δεν πήγα εγώ τη στιγμή που ο Ολυμπιακός λόγω ΠΑΟΚ έμεινε άτιτλος δεύτερη ίσως και τρίτη χρονιά να έχω καλές σχέσεις με το δυνάστη, με τον αρχιδυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί αν θέσουμε ένα ερώτημα κατά την άποψη των ακροατών, ποιος είναι μεγαλύτερος δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θα πούνε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό θα πούνε. Αν και πρωτοστάτης στο συγκεκριμένο θέμα και παράγκα και τέλος πάντων βιασμό φύση και παραφύση των ελληνικών ομάδων ήταν ο Καπετάνιος. Έτσι, για όσους το ξέρουν, για όσους το γνωρίζουν καλά. Έτσι, αλλά τι σχέση έχει τώρα που ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έδωσε τον Κάτσε, έδωσε τον Μπούγκουρα και τα λοιπά στον Παναθηναϊκό ως δανεικούς, έτσι. Το έφερε σαν παράδειγμα τότε που έλεγες για Τάτο και Ζαραδούκα. Ωραία. Να θυμίσω λοιπόν στον Ανδρέα. Όχι, ίδια περίπτωση είναι. Να θυμίσω λοιπόν στον Ανδρέα. Sorry. Και ο Άρης τότε, εγώ θα απαντήσω. Και ο Άρης τότε ήταν πέφτω δεν πέφτω. Δηλαδή να μην πάρει βοήθεια. Και πού έπεσε. Άρα ήμασταν στο άρμα του Ολυμπιακού και πέσαμε. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά. Να θυμίσω λοιπόν στον Ανδρέα και επίσης ότι είχε σταχτεί το 2010. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ποιο πώς, από πού. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Από πού διαφέρεται. Εντάξει. Αυτό. Άμα θυμηθείς το μάτς με το Σπάθα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή έπρεπε να κάτσει να χάσει ο Άρης. Όχι, δεν έπρεπε να κάτσει να χάσει ο Άρης. Σπάθας, δηλαδή αλλά αυτό. Ψάχνω, έκατσα και έψαξα όλο το 2010 τα μάτς του Άρη. Ναι. Σε κανένα μάτς μέσα στο Χαριλάου δεν είδα τέτοιο μένος, τέτοιο μίσος, τέτοιο πάθος, τέτοια λύσα για να κερδίσει. Ωραία, θα απαντήσω. Έτσι. Επίσης ενισχύει την άποψή μου σε αυτό που λέω, διότι εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός έκανε τον double, έσπασε την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Άρα σαν υπαλληλή του δεν μας το έδωσε. Και γενικό κουμάντο μέσα στον Άρη, ο γενικός αρχηγός του Άρη τότε, νομίζω, έχω την εντύπωση, ιδίως στο μεταγραφικό με τις καραβιές που ήρθανε, ήταν ο Ιωάννης Κόντης, γνωστός και μη εξαιρεταίος λάτρης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιρνε και πολλά διαρκείας. Ναι. Τότε στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Σωστά. Για να ενισχύσει τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό του Βγενόπουλου πατέρα κτλ. Σαν τον Τζογατζόπουλο θα ήταν. Εντάξει, Τζογατζόπουλος τώρα με Βγενόπουλος και αυτά. Και όταν ο Τζογατζόπουλος έπαιρνε εισιτήρια, όπως λέτε για τον ΠΑΟΚ, δεν έφερε ο ΠΑΟΚ κανένα τίτλο. Ακριβώς. Βοηθούσε τα δύσκολα οικονομικά. Μα εγώ δεν είπα ότι σου έδωσε τίτλο ο Τζογατζόπουλος. Λέω οικονομική βοήθεια όταν την είχε ανάγκη. Πάμε και τη ζήτηση γιατί η μόνη ομάδα που πλήρωσε έστω το πρωτογενέ χρέο τη είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, τα έχουμε ζητήσει 100 φορές. Απλά για του πάθανε 101. Εντάξει, μην κουράζουμε τον κόσμο, δεν θέλω. Απλά για όταν δεν συμφέρει κάτι, δεν θε το. Όχι, μια χαρά συμφέρει. Άρα ο Άρης, όταν έπαιξε Άρης Παναθηναϊκός, εκείνη τη μέρα όταν έπαιζε, ξεκινούσε το μάτς, ο Άρης ήταν 2 βαθμούς πάνω από τον έκτο. Δύο βαθμούς ήταν. Άρα έπρεπε να χάσει, να μην βγει η Ευρώπη, να παίξει ήρεμα τέτοιο, να μην υπάρχει μένος, να μην υπάρχει φανατισμός. Καλά. Για να περάσει ο ΠΑΟΚ και να πάρει. Μήπως θυμάστε την επόμενη αγωνιστική, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σε επόμενες αγωνιστικές. Ναι. Γιατί δεν χάθηκε το πρωτάθλημα εκείνο μόνο από το Σπανάθα. Καλά, δεν υπάρχει κανένα Σπανάθα, αλλά λέμε το.
Ναι, sorry, sorry. Εντάξει, φίλε, προ Θεού, εντάξει. Σωστά, εσύ λες πάνω, σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό. Έχασε και από τη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Την ΑΕΚ έχασε την επόμενη. Έχασε από τη Λάρισα και από την ΑΕΚ. Ναι. Η επόμενη καπάκι ήταν ΑΕΚ, στο λέω 100%. Ναι, εντάξει, έχασε και από τη Λάρισα όμως. Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχασα την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, ξεχασμένα, ο ΠΑΟΚ τα ξεπέρασε όλα αυτά. Κατάφερε να σπάσει το κατεστημένο τη πρασίνο-κοκκινοκίτρινη παράγκα του ΠΟΚ των Αθηνών και του Πειραιά, να του γκρεμίσει πραγματικά, να του αφήσει άτιτλους όλου του Ολυμπιακού και αποχαυλωμένου με ανοιχτό το στόμα, παίρνοντα τα τελευταία τρία χρόνια 5 τίτλους. 4, αλλά 5 λέμε εμείς. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Τι 4. Να κάνουμε, ρε παιδιά, οι φίλοι του Ολυμπιακού, δεν φταίμε, δε φταίμε εμείς που καταφέραμε να παίζετε στο μικρό τελικό κυπέλου και να μην έχετε συμμετοχή καν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Το πρωτάθλημα και τα αφεντικό της χώρας πλέον είναι ο ΠΑΟ Θεσσαλονίκη του Ιβάν Σαββίδη. Κοιτάξτε, το συνηθίστε όλοι σας. Κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι. Καλά, για τη χρονιά πέρασε. Πειραιώτες και Αθηναίοι. Τώρα έχουμε καινούργια αγωνιστική χρονιά. Κοιτάξτε, λίγο το συνηθίστε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Περιμένω την Κυριακή να είναι το πρώτο μάτσο στο πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχτεί τέρμα. Με τη Λαμία. Δηλαδή θα το παίξω. Πρώτη φορά θα παίξω στοίχημα. No goal θα το παίξω. Δεν θα δίνει και πολύ το no goal. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. 60-50. Δεν ξέρω πώς θα δίνει. Στατιστικά, φίλε, στατιστικά το no goal στον ΠΑΟΚ πρέπει να δίνει 2-10. Το... Γιατί είναι η μόνη ομάδα, πιστεύω, στην πρώτη εθνική κατηγορία που όλα τα μάτς 6 στα 6 είναι goal-goal. Και επειδή πιστεύω πολύ στην. Και ευρωπαϊκά, και τα ευρωπαϊκά όλα. Ναι, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην στατιστική, στο νούμερο 7 σπάει, παιδιά. Ωραία. Έχεις δίκιο. Δεν θα βγει. Ο goal 0-1 θα λήξει. Πάμε στο φίλο. Εντάξει, φίλε. Πάντως στο Ξάνθη Άρης 0-1 δεν θα λήξει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου, αν θέλεις, φίλε μου. Καλησπέρα Ντρούλινγκ, καλησπέρα Τάσο, είμαι ο Κώστας, με ξέρει ο Τάσος. Καλησπέρα. Καλά, ποιος είμαι. Παπαμπρίζας. Έλα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, και εσύ τον ξέρεις, από το Θουβού. Στο Θουβού δεν είναι Παπαμπρίζας, δεν είναι Παπαμπρίζας. Ναι. Δεν μπορεί να μην τον ξέρεις. Όχι, εντάξει. Παπαμπρίζα. Και στην τηλεοπτική νομίζω μαρμίτα έπαιρνες. Ναι, εκεί ήταν να πει λίγο καλά. Το θυμάμαι από τη χρειά της φωνής πραγματικά. Τι κάνεις ρε Κότσο. Καλά, παιδιά, εσείς. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Να το υποδεχτούμε. Μπράβο, μπράβο. Σήμερα σε παραδέχτηκα, Τάσο, τα είπες πολύ όμορφα. Ειδικά αν τα βγήκες αντιπαράσεις με το παλικάρι εκείνο που ήθελε απτές αποδείξεις. Αλλά εγώ ήρθα να προσθέσω και μερικά πράγματα ακόμα. Ναι. Που θέλω το φλαράκι μας, ο Ντρούλινγκ, να μπορεί να τα αντιπαρέλθει. Εδώ είμαστε. Αν μπορώ, θα το κάνω. Για να ακούσουμε. Να σε βοηθήσω να σου πω κάτι που έλεγες κάποτε με στόμφο μεγάλο. Για πες. Ότι εμείς δεν κάναμε ποτέ 46 χρόνια να πάρουμε τίτλο. Ή κάνες μισό ναι, αιώνα. Περάσαμε έτσι. Πλέον, ναι, αυτό δεν μπορώ να το λέω πλέον. Όντως ένα πραγματικά πολεμοφόδιο που είχα επιχείρημα, πάει, τελείωσε. Αυτό είναι δεδομένο, εντάξει. Όντως. Ωραία, πάει. Αυτό μου αρέσει δηλαδή. Τι μ' αρέσει, τι να πω, ότι δεν ισχύει, αφού ισχύει. Μα το λέγες όμορφα και ωραία. Ήταν πριν 10-11 χρόνια λες. Τότε, μα τότε ίσχυε, τώρα δεν ισχύει, δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς. Έτσι, κι άλλα δεν θα ισχύσουν. Για να ακούσουμε τα άλλα. Αυτό που λες ήταν, δεν χρειαζόταν τη δική μου συγκατάθεση, αν ισχύει ή όχι. Ισχύει. Αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ, ρε φίλε. Θα το αναφέρω εγώ, το αναφέρει ο Τάσος. Όχι, αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε. Δεν θυμάσαι που το είπαμε στον πάνω. Καλά, μπορεί. Δύο φορές το είπαμε. Μπορεί. Δύο λέω, φορές, δε, όταν, λέω... είπα ότι ο Άρης συνολικά είναι 122 χρόνια άτιτλος. Ναι. Αν προσθέσεις δηλαδή. Αλλά αυτό είναι. Φίλε, αν προσθέσεις το τελευταίο πρωτάθλημα το 1946 ναι. Και το τελευταίο Κύπρο το 1970. Εντάξει, αυτό δεν έχει λογική. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Ναι, πήγε. Δεν έχει όμως λογική να προσθέτεις πρωτάθλημα με κύπελο. Τι είναι αυτό δηλαδή. Θα σε κάνει λίγο τώρα την υπερφύαλη τρέλα. Ναι, ναι, εντάξει. Καλά, μεγαλομανίσασταν πάντα. Τώρα απλά έχετε και τώρα δικαιολογία. Είμαστε δικαιολογημένοι. Ναι. Μα το λέω 100 φορές. Πρωταθλητές αίτητη ταμπλούχη. Γράψε Χρήστο 7η φορά. Γράψε. Έλα, πάμε. Εγώ φίλε μου, Ντρούλινγκ. Σ' ακούω. Μιλάμε τόσα χρόνια, λέμε για το πανό και το καταραμένο πανό του Βόλου, έτσι. Και αυτό δεδομένο, έτσι. Ήταν λάθος, ωραία. Εντάξει. Το ότι όμως όλα αυτά τα χρόνια έχετε πιαστεί με εμάς και δεν πιαστήκατε με αυτούς που τότε αλλάξαν ολόκληρο τον νόμο για να παίξετε τον μπαράζ. Δίκιο έχεις αυτό. Το κρατήσατε δηλαδή μανιάτικο το πανό και δεν κρατήσατε μανιάτικο το ότι αλλάξαν ολόκληρη τη βαθμολογία για να παίξετε την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ, λες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Το έκανε αυτό. Πάω, το έκανε. Όχι, τότε ΕΠΟ το έκανε. Δεν ξέρω ποιος ήταν βέβαια.
φαντάζεσαι, φαντάζομαι τότε. Ναι, όχι, όχι, σαν όνομα λέω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ, ναι, δεν τα το... τέσσερα πρώτα επαγγελματικά πρωταθλήματα ξέρουμε όλοι ποιος θα πήρε. Ο Ολυμπιακός θα πήρε και τα τέσσερα. Δεν, μπράβο, ναι. Μπράβο. Οπότε, φιλαράκι μου, ξεκινάμε πρώτον από αυτό το λάθος σας. Γιατί υπάρχει και, ναι, υπάρχει και κάτι άλλο, Κωνσταντίνε. Κώστα, όμως ξέρεις τι. Στο ημίχρονο άλλαξε η αγωνιστική συμπεριφορά του Άρη. Άστο αυτό, ρε φίλε. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα τώρα. Εγώ πιάνομαι όμως. Εγώ πιάνομαι, ναι. Γιατί ακόμα και ο νόμος που άλλαξε, ο Άρης τον έκανε κουδούνια το γάβρο στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ρε φίλε. Τον ξεπάτωσε. Ισοδύναμε στα νέα μάτς. Δεν ήταν ο Άρης. Εσύ σου λέω πώς εξελίχθηκε το μάτς. Εντάξει. Το άλλο και... τώρα, επειδή μας λες για τον τελικό κυπέλλου στο 4-2 που πήραμε, ναι, κάτω στη Φιλαδέλφια. Ναι. Μετά το Βόλο, την επόμενη χρονιά, πόσοι παίχτες του Άρεος πήγανε στον Ολυμπιακό? Για θύμισε μου εσύ, εγώ δεν το θυμάμαι. Έχετε κάτι Ζίδρους. Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Φύγανε, ναι, δεν θυμάμαι. Όχι, θέλω να σου πω ο Πάλας πρέπει να φύγει. Ναι, ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ωραία τα λες. Και ναι, με στοιχεία. Λέω, έτσι, όχι, όχι. Λέω, έχει μία διαφορά όμως. Ναι, ναι. Ο Άρης έχασε από τον Ολυμπιακό ενώ εσύ κέρδισες. Αυτή είναι η. Δεν πει αυτό, ρε φίλε. Α, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Είναι αυτό για σας, να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ υποτίθεται ότι ήταν μαχμούχ όπως το θέλετε εσείς, ναι, πήρε αυτό που θέλει να πάρει. Εσείς δεν το πήρατε. Άρα ο Άρης ήταν. Ωραία. Αυτό μου λες εσύ. Όχι, όχι. Εσύ μου λες ο Άρης ήταν μαχμούχ και έχασε και ο ΠΑΟΚ ήταν. Στα ίσια και κέρδισε. Εσύ το λες. Αυτό λες. Όχι, εγώ σου είπα ότι, ναι, έτσι όπως δηλώνεις για τους παίχτες του ΠΑΟΚ που φύγαν από την ομάδα μας και πήγαν στον Ολυμπιακό, έτσι πήγαν και οι δικοί σας τότε. Αλλά εσύ μου παρουσιάζεις ότι εγώ το πήρα το κύπελο ύποπτο. Ακούστε και οι δυο σας κάτι για να κλείσει η κουβέντα και να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, αν θέλετε. Τίτλοι από καμία ομάδα δεν χαρίζονται. Αυτό το λένε οι. Αυτό το βάζουν 1000 υπογραφές όλοι και 500 φραγίδες οι πάντες. Τίτλοι λοιπόν από καμία ομάδα δεν χαρίζονται. Πάρε το παράδειγμα. Διαφωνώ. Παναθηναϊκός Άρης, η συμμαχία το 10 που τον πήγε στο τελικό ο Παναθηναϊκός με τη μεγαλύτερη μετακίνηση όπως λένε. Έτσι. Όχι όπως λέμε. Δεδομένο είναι. Τι όπως λέμε. Φίλε, όπως λέτε. Έτσι. Για μένα ήταν το μεγαλύτερο φαινόμενο. Άλλο αυτό. Αλλά ήταν το μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Και κοίταξε την μπάλα που βαράει ο Λέτο. Ναι. Από 40 μέτρα σουτ πόσο αργά πάει. Μέσα στο, αυτό, στην εστία του Άρη. Και αυτό, και αυτό και ήταν. Πώς αντιδράτε με το φυλακάκι. Αυτό δεσμένο ήταν. Λέει, το καθίσαμε να χάσουμε. Εγώ λέω, καθίστε να δείτε καθίσαμε να χάσουμε. Καθίστε να δείτε τον γκολ που παίξατε τότε για τον Σπανάθα. Με τον Σπανάθα για τον Πανάθα. Με Γιάννη Κόντι. Παιδιά, να μιλάτε οι δύο παοξίδε να μιλάτε. Και να δείτε τον τελικό τον γκολ που τρώτε. Όχι, όχι. Γιατί το 2010 ήσουν 40 χρόνια άτιτλο. Ωραία. Δηλαδή, 50 που κλείνεις φέτος. Δηλαδή ο Άρης ήταν. Πόσο. Εγώ δεν υπο... αυτό, εντάξει, μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Το, δηλαδή, είπαμε να λέμε πραγματάκια να έχουν λίγο και λίγο λογική. Εγώ εντάξει. Δεν δέχομαι αυτό, αλλά θέλω να πω για τη μετακίνηση να απαντήσω που όντως ήταν μεγαλύτερη. Θέλω όμως να παραδεχτείς κι εσύ, ναι, ότι στην αντίστοιχη μετακίνηση που κάναμε εμείς με τον Παναθηναϊκό λίγα χρόνια μετά, ναι, έτσι. Μας δώσαν περιθώριο για να γίνει δικιά μας μετακίνηση μιας εβδομάδος, ναι, και εσείς και αυτό είχατε 1,5 μήνα. Δηλαδή 1,5 μήνα ξέρατε ότι θα παίξετε με τον Ολυμπιακό. Όχι, και πόσα εισιτήρια δώσανε σε αυτούς και πόσα, ναι, σε εμάς, αυτό θα πεις. Και παραπάνω εισιτήρια. Αυτό λέγε ρε φίλε, δηλαδή αδίνανε, okay, εσύ τι λες τώρα, λέ, και εσύ Πετρούλικα, αδίνανε 30.000, στάσου λίγο ρε Παπαμπρίζα, αδίνα 30.000. Πιστεύεις εισιτήρια στους παοξίδες δεν θα πήγαιναν. Λοιπόν, παιδιά. Δεν τα δώσαν γιατί ήταν αυτή η. Αυτό λέμε, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει. Να προετοιμαστεί το έδαφος. Ωραία, ένα-ένα τώρα για να απαντήσω κι εγώ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε τον Άρη να είναι σε κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ο Άρης κάτι να υπερτερεί κάπου. Τα χρόνια στην ίδια πόλη δεν ζούμε, δεν υπερτερείτε στον μπάσκετ στους τσίκλους. Ωραία, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι δεδομένο. Γιατί είναι δεδομένο. Δεδομένο γιατί παίρνουμε τα μαθηματικά, ρε Κώστα. Γιατί είναι δεδομένο, ρε. Είναι δεδομένο γιατί ο Άρης έχει 10 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Είναι δεδομένο. Τώρα, σε 10 χρόνια μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λέω. Σε κάποια χρόνια μπορεί να αλλάξουν και στο ποδόσφαιρο. Λέω. Ότι εγώ επαναλαμβάνω για τις δύο εκδρομές θέλω να πω κάτι. Και το έχω πει αυτό το σχόλιο 100 φορές. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατεβάσει και 30 και 35 όπως μπορεί να κατεβάσει και ο Άρης. Εσείς αμφισβητείτε ότι ο Άρης μπορούσε να κατεβάσει τόσο κόσμο και τον κατέβασε εύκολα. Αυτό είναι η διαφορά. Τι εύκολα που σηκώσατε αυτά τα νοσοκομεία και τους καρδιοπαθείς με τα σπασμένα χέρια.
Και τους φύγατε να πούμε εκεί πέρα. Είδες, εγώ δεν σου λέω ότι δεν έκανες. Δεν τα... Γιατί εγώ δέχομαι τη μία εβδομάδα. Δεν λέω ότι δεν έκανες sold out σε κανένα τελικό. Σε κανένα τελικό δεν έκανες sold out. Το ταβάνι σου ήταν 23.000 που πήγες στο ΑΚΑ. Α, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, περίμενε λίγο, Κώστα. Περιδώσαμε και θα απαντήσεις και εσύ άμα θες. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή εκείνη την ημέρα, αν ο Άρης κέρδισε, στο Λευκό Πύργο δεν υπήρχε κανένα τρέγια, έτσι. Δεν υπήρχε κανένα, όλοι πήγαν. Στο Λευκό Πύργο υπήρχαν εκείνη τη μέρα. Θα υπήρχε κόσμο στο Λευκό Πύργο ή όχι. Θα υπήρχε. Υπήρχαν εκείνη τη μέρα μόνο οι καντινιέριδες, οι οποίοι πετάξαν την πραμιά του. Αυτό είναι άλλο. Αφού χάσαμε, τι να κάνουμε, φυσικά. Οι σκύλοι sold out στην Χολυστερίνη κάνανε. Αφού δεν κερδίσαμε, τι να κάνουμε. Εγώ καταλαβαίνω πάντως, εντάξει, είναι δύσκολο για όλους όταν σε μια πόλη που είχε συνηθίσει τη μιζέρια και στην κρίνια, για όλους μας μιλάω. Να βρεθεί το λαχείο που ήρθε σε εμάς αυτός ο Βεργέτης. Αυτός ο Στέρμπολης. Στους υπόλοιπους. Και καταλαβαίνω ότι και εγώ να είμαι στη θέση σας αυτή τη στιγμή και εγώ το ίδιο πράγμα προσπαθώ να κάνω, να σας κατεβάσω με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά ναι, δεν θα συμμαχούσε ο λαός του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τι θέλω να πω. Ο λαός του ΠΑΟΚ, εγώ σε αυτό αναχωριέμαι. Που δεν βγαίνουν οι Αριανοί να κράξουν. Δεν με ενδιαφέρει η διοίκηση τι κάνει. Σωστά μιλάς. Εμένα με ενδιαφέρει να βγουν οι οπαδοί, οι αγνοί οπαδοί, αυτοί που κοντραρόμαστε τόσα χρόνια που κοντραριζόμαστε, όπως έβγαιναν οι παοξίδες και κράζανε. Α, δεν θυμάμαι πολλές να κράζανε εγώ. Δεν θυμάμαι. Φίλε, φίλε. Δεν θυμάμαι πολλές να κράζανε. Δεν ζάχω τώρα. Καταλήψεις δεν υπήρχανε. Αποχή από το γήπεδο δεν υπήρχε. Δεν παρακαλώ. Τώρα γίναμε. Με Μπατατούδη. Ο Μπατατούδη, συγγνώμη, ένα λεπτό ρε φίλε. Κώστα, ένα λεπτό. Εγώ την ιστορία του ΠΑΟΚ ούτε μπορώ να τη θυμάμαι. Κάποια πράγματα όσον αφορά τον Άρη θυμάμαι, έτσι. Πόσα χρόνια ήταν ο Μπατατούδη στον ΠΑΟΚ? Τέσσερα πρέπει να τα πέντε. Γιατί δεν διωχθήκε από την πρώτη χρονιά ο Μπατατούδης που ήταν κόλος, άντε να μην πω, και με τον Κόκαλη. Και άμα δεν θέλεις να στο λέω εγώ, να βάλω το Διονύση Ψωμιάδη να στο πει. Άστε ρε φίλε. Όχι. Γιατί έκαναν πέντε χρόνια δηλαδή να τον διώξουνε. Όλα ρε φίλε από την πρώτη χρονιά και όπως θα λέει. Α, εντάξει, ωραία. Συγγνώμη δηλαδή. Άρα και εμείς φίλε, αν είναι έτσι όπως τα λες. Να σου εξηγήσω ένα πράγμα. Ωραία, 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Αν είναι έτσι όπως τα λες και ο Άρης είναι υποχείριο του Ολυμπιακού, ας περιμένουμε 5 χρόνια, πάρουμε και 2 κύπελα και μετά θα βρίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, τα πώς, μονάζικα δικά μας. Όχι, δεν το θέτω έτσι. Απλά πάμε. Εκεί την εποχή οι πληροφορίες και το ίντερνετ και όλα αυτά δεν ήταν σε αυτό το βαθμό που είναι σήμερα. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Σήμερα διαδίδονται και μαθαίνονται πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι. Σωστό αυτό. Δεν υπάρχει σύγκριση, δηλαδή, καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, αυτό τώρα είναι σωστό που λες. Και θέματα να είναι κάτι. Μπορεί να διαδοθεί σε χρόνο ρεκόρ. Σωστός. Τότε για να μάθει ο απλός οπαδός τι συμβαίνει, έπρεπε να έχει κάποια άκρη. Να ξέρει κάποιο γνωστό, κάποιο συνδεσμίτη, κάτι τέτοιο. Όταν μαθευτήκαν κάποια πράγματα ήταν πολύ αργά. Ωραία. Δεν ξέρω εγώ αν ο Μπατατούδης ήταν πουλημένος οτιδήποτε. Εγώ για μένα έκανε τον ΠΑΟΚ, προσπάθησε να τον κάνει ομάδα. Τον φάγανε για πήρε μένα. Πήρε και δύο τίτλους όμως ο Μπατατούδης, αδερφέ. Αυτό λέμε. Γιατί για μένα ήταν ένας καλός. Άκου λίγο. Δεν το πήρε για αυτό που λέει ο Ζάχος. Τους τίτλους τους πήρε γιατί έκανε ομαδάρα ο Μπατατούδης. Ναι, ναι. Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι στο ΠΑΟ κάρι στο τελικό μπορούσατε, σας το έφερε έτσι η μοίρα που με μία νίκη αν κάνατε εκείνη τη στιγμή θα μπορούσατε να έχετε γράψει την ιστορία διαφορετικά τελείως. Ότι πήρες και πέλαμε στην Τούμπα. Και αυτή τη στιγμή μπράβο. Και αυτή τη στιγμή ό,τι και να έκανε ο ΠΑΟΚ να έχεις να του λες αυτό το πράγμα. Άρα, και μπράβο. Ξέρουμε πόσο πολύ θα το χτυπούσε αυτό έτσι, το πράγμα. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, να επιθυμίσω πάντως, και στο φίλο του Ζάχο ότι ο κύριος από την, που είναι από το Αγρίνιο. Ο κ. Αγρίνιο που ήταν διοίκηση πρωτοδικείου μαζί με τον Μπαγόνη έφυγε με το αυτοκίνητό του από τη λεωφόρο Νίκης και τα πόδια του έριξαν το παράθυρο. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης να επιθυμίσω το φίλο μου τον Ζάχο και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, να κλείσουμε λίγο. Ότι ο Σαβίδης, ο Ιβάν Σαβίδης έχει φάει πέσιμο από τους παοξίδες. Με κράξιμο και επεισόδια. Όχι, όσοι τα έχουν ξεχάσει. Έτσι. Κάποιοι τα ξεχάσανε. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι οι ομάδες αγοράζουν και πουλάνε. Οι οπαδοί όχι. Αυτό θέλω να ξέρω. Άντε, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε. Να σε ακούμε. Όχι, μ' άρεσε. Φοβερός. Πραγματικά. Φοβερός ο κότσος. Φοβερός. Γεια σου, ρε Παπαμπρίζα, είσαι. Ναι, πάλι μοναδικός. Από ό,τι καταλαβαίνω, περνάνε τα χρόνια. Τα έχει, το έχει. Όχι, με το ράδιο το έχει. Ο Κωνσταντίνος είναι πάντα εύστοχος. Ήρεμη λοιπόν, δύναμη. Όπως βλέπεις και οι απαντήσεις δόθηκαν. Τώρα, αν ικανοποιούν κάποιους ή όχι, αυτό είπαμε. Λοιπόν. Επειδή να λέμε και την. Πλευρά του αλουνού, χαρά στο κουράγιο σου. Σε ποιον νου? Στο δικό σου. Γιατί? Που μ' ανέχεσαι.
που με ανέχεσαι να με βλέπεις τα μούτρα μου να χαμογελάνε επειδή είμαι πρωταθλητής αέτητος ταμπλούχος. Γράφε Χρήστο 8. Γράφε. Άλλη μία. Και εσύ ένα τσέκ. Το μόνο που έχεις να θυμάσαι στη ζωή σου από, το, είναι οι τέσσερις υποβιβασμοί. Πρόσεξε, τρεις. Χαρά στο κουράγιο σας. Πάντως ξέρεις, σκεφτόμουν σήμερα. Έκανα το δρομολόγιο με το μηχανάκι, ακούς. Και σκέφτηκα ότι από την ώρα που ήρθα στο Λίμπερο δεν έχει χάσει ο Πάοκ στο πρωτάθλημα. Τώρα το πήρα. Ναι. Με το που κάναμε εκπομπή μετά ναι. από 10 χρόνια ας πούμε, που είχαμε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή μαζί, πήρε double pop. Ναι, το τελευταίο θα είναι. Βλέπω, σε βλέπω ειλικρινά ναι. να κάνουμε επανάληψη του άμα κάνεις, τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Το λέω και στους, εδώ πέρα και στους όπως λες, πώς ναι. διευθυντάδες. Ναι. Αν πάρει ο Πάοκ ξανά double pop, παρετούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι φίλε, θα σου κάνω τραπεζάρα και σαν και τον Μπουγάτσα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει double, οπότε ξεχάσε το. Εγώ δεσμεύομαι. Τραπεζάρα από τώρα, άμα ξαναπάρω double φέτος. Και πρωτάθλημα να πάρω. Και πρωτάθλημα να πάρω. Και κύπελο Άρης. Ακούστε ρε παιδιά τον άνθρωπο. Έχει πάρει double. Την προηγούμενη χρονιά. Πάρει πρωτάθλημα, το λέω εγώ που δεν το θέλω. Να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά να πάρει και κύπελο Άρης και λέει όχι. Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι, δεν θέλεις. Θέλω. Είσαι ειλικρινής. Και του χρόνου σε λέω 51 χρόνια. Είσαι ειλικρινής. 50 χρόνια τέτοιο. Δεν θέλω. Ναι. Εσύ δεν θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Α σου πούνε θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να πάρει κάρτα κύπελο. Ναι. Να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα μόνο. Δεν γίνεται. Σου λέμε θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, αλλά για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει κάρτα κύπελο. Έτσι είναι η συμφωνία. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Φά την καλή σου την έρκαψη. Ήταν ωραία. Δεν μπορείς. Λοιπόν, εσύ ποιο δεν θα πάρει ποτάλι, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός φυσικά. Ποιο θα, ο ΠΑΟΚ θα θέλω. Το καταλάβαμε γιατί. Ναι. Εσύ ποιο θες να πάρει πρωτάθλημα, Ολυμπιακός ή ο Άρης. Σας έχω, ο Άρης. Σας έχω και φωτογραφία από το 1984. Παιδιά έκανε το τέτοιο αυτό το σημάδι με το χέρι. Στην λοιπόν, σας έχω φωτογραφία. Από το 1984 που φλερτάρατε με τις κόκκινες στολές. Ναι, ναι, ναι. Με, είναι πρώτη αγωνιστική. Διαφήμιση αγνό. Πρώτη αγωνιστική με την Άκη. Διαφήμιση αγνό με κόκκινες φανέλες. 0-3 χάσαμε. Μέσα στο Χαριλάου. Είχετε προβολή τότε το 84. Στο Καφτατζόγλο είναι. 0-3. Είχε προβολή τότε το Χαριλάου. 40.000 στο Καφτατζόγλο. Άλλο λέω, ρε, είχε προβολή στο Χαριλάου. Πώς δεν είχε ρε, το Καφτατζόγλο. Το 84. Είχε προβολή στο Χαριλάου. Όχι το Χαριλάου, στο Καφτατζόγλο. Α, στο Καφτατζόγλο, ρε. Α, δεν ξέρω, το δεν θυμάμαι πότε μπήκαν. Τον αμπελόκι που έλα. Με τον Ηρακλή κάναμε φιλικό και μπήκαν. 1-0. Έλα, πες το να μανατίδι και λοιπόν, το και να φύγουμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τσουτσουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλούγια Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Σε ένα εκπληκτικό χώρο, με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται στην παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρες καψάρια, γαριδάρες, κούκλες και τα σπέσιαλα χνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες. Πάντα με τη συνοδεία παγωμένης δετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψάρω ταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργώνα αυτόν ένα και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε. Πατιούνται, γίνεται πανζουλισμός στον Καρεκλά. 23-10-4-13-2-30, τα φιλιά μας στον αδερφό Βασίλειο, τον Γιώργαρο και το επιτελείο του. Mazda Manatides, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπήρηση RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205, η διεύθυνση και τηλέφωνο 2310-924-931. Αν θέλετε ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, τότε θα πάτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Εκεί βρίσκεται το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Κλικίδη Ισαάκ, το οποίο έχει τα πάντα. Σας αλλάζει επίσης τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης να γεμίζει δεξαμενές σου, καλείς στο 2310-611-256 και σε χρόνο DT ρεκόρ
γεμίζει η δεξαμενή σου με ποιοτικό καύσιμο από το πρατήριο Τεχνική Δισάκ στην Ανδρέα Παδρέου 225. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση, είναι το μότο της επιχείρησης. Τέλος, κοντά μας ήταν το κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της στα χεράκια σας αναλαμβάνει και σας κάνει ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο Ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, αραβώνες, βαπτίσεις κτλ. Με υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, θρήματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Το κομμωτήριο Ανανέωση βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 225, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεωρών και αυτό το κατάστημα. Και τηλεφωνείτε στο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Ποιος έχεις τα φώτα, ρε. Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται, ρε. Σκότση. Πέσιμο φάγαμε. Δεν πάμε καλά. Πέσιμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά. Έτσι, να πούμε ότι τη χθεσινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, την. το παξιμάδι. Δεν το ζεστό ψωμί, και να τι κάνει. Τις βάσεις, έτσι, τα θεμέλια για την πολύ μεγάλη νίκη που έκανε η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδα. Να τα ακούει, να τα ακούει έξω. Και με πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει χάσει μάτια, δεν τη δώσα απέναντι κτλ. Την είχαμε εμείς τη μεγάλη ευθύνη. Έτσι, εμείς βάλαμε. Γιατί το κάποιοι πρώτο μας κράζουν κιόλας. Εμείς βάλαμε το πρώτο γκολ, εντάξει. Ισοφαριστήκαμε βέβαια με την ανυπαξία του Μπακάκη από εκεί πέρα. Έπρεπε να μπει και το δεύτερο γκολ την ώρα της δικής μας εκπομπής. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά είπαμε τις βάσεις, τα θεμέλια για τη μεγάλη νίκη την έκανε η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Βέβαια, ολοκλήρωσε η ζούγκλα του Γιώργου του Ζαγόρα, η οποία πραγματικά θα γίνει, πιστεύω, μεγάλο πάρτι, γιατί θα έχει τα δεύτερα ημίχρονα από το Champions League, δηλαδή 11 η ώρα που ξεκινάει. Έτσι, αγωνιστική δράση. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη θα έχει τα δεύτερα ημίχρονα από το Champions League, Πέμπτη θα έχει το Europa League και έχει μία. Και Ευρωλίγκες θα έχει. Ναι, έχει μία μοναδική ιδιότητα ο κύριος Γιώργιος. Να το χειρίζεται πάρα πολύ καλά. Ναι, τον ακούγαμε. Το θέμα με την παρέα του, ναι, δηλαδή. Έχει το γέλιο, το γέλιο της αρκούδας θα βγάλετε φέτος στο Λίμπερο. Μπείτε κι εσείς στη φάση μας, έτσι, Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Εδώ θα τα λέμε. Σε μία εκπομπή τον άλλο μήνα, σε μία, ναι, αν μπορείς κι εσύ. Ναι. Τον άλλο μήνα, γιατί θα είμαι και ελεύθερος πιο, ναι, πολύ. Θα κάτσω ένα βράδυ μαζί του να κάνουμε μία εκπομπή. Τώρα, άμα είσαι κι εσύ. Θα κάτσουμε παρέα. Λοιπόν, αυτά. Μην κάτσουμε μέχρι αργά. Μέχρι μία δηλαδή που τελειώνει η εκπομπή του Γιώργου. Καλά, καλά. Αν θέλετε κάτι παράπανω, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τους 54 διευθυντάδες του Λίμπερο που μας βάλανε 9-11. Έτσι. Και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο. Στις 9, μην ξεχνέστε. 9. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και την μοναδική παρέα που έχει δημιουργήσει. Ξέρουμε ότι είστε στημένοι όλοι στα ακουστικά σας για να παρακολουθήσετε και να ακούσετε την ζούγκλα. Τι θέλετε, ρε, παξιμάδια κατεψυγμένα και τα δύο παπέρα. Φτάνει, φτάνει, ρε. Σαρδελώζουμε εμένα, είπε στην αρχή τη εκπομπή. Ναι, φτάνει, ρε, φίλε. Ναι, να σου πω κάτι. Μέσα να τελειώνουν οι εκπομπές στην ώρα τους, αλλά πρέπει, ναι, να προβάλλονται και να παρουσιάζονται εξίσου όμορφα οι επόμενες εκπομπές. Δεν έχει ανάγκη. Ακούτε, έχει, κυρία Γαβριλίδου, και από το ΠΑΟ 24. Εντάξει, παραλαμβάναμε χάος πριν. Ναι, αν μπράβο, κάνε μας ένα promotion. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, κυρία Γαβριλίδου. Αν δεν μπορείτε το καταλάβετε, στο οποίο ο κύριος Κόλκας που έχει την εμπειρία. Εντάξει, πείτε, ακολουθεί εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλη. Δεν θέλετε Τάσο Τρέγκα πρώτα? Με Ζάχο Ντρούλη και Τάσο Τρέγκα. Πείτε το. Εντάξει, μπείτε στη φάση όλοι. Όχι μόνο οι ακροατές και οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι. Και οι διευθυντές. Και οι 15 διευθυντές που έχει το Λίμπερο. Μόνο. Δεν έχει 15. Δεν έχει 16. Γιατί εμείς ήμασταν κατέμιδες θες. Δεν έχει 15. Ναι, και εγώ λέω, εμείς είμαστε ακατέμιδες, χθες μας είπες το μεσημέρι, μαύρος κάτες. Μα μας έδωσε έτσι στεγνά. Χθες το είπα, όχι εγώ. Εσύ το είπα. Εσύ. Εσύ το είπες, εγώ το Θόμας το άκουσα. Άντε, καλό βράδυ σε όλους. Γιάννη, μην τον πάρεις το διάλειμμα από την Αθήνα 6, γιατί θα τα ακούσεις πάλι. Καλό βράδυ.